Καλησπέρα. Και καλή βραδιά. Στέργιο, μπορείς να συνεχίσεις το post το οποίο είσαι υποχρεωμένος να κάνεις πριν μπούμε στην εκπομπή. Σκέφτεσαι προφανώς. Όχι, με συνεπήρε το τραγούδι του Πατμανίδη. Να κάνεις κουμάντο στις καρδιές το κομάντο. Δεν θα κάνεις κουμάντο. Δες το 3 το Ράμπο. Φωνούλα, ωραία μελαδική. Μεγάλος Πατμανίδης. Μεγάλος, τεράστιος. Κάπου στη Σταυρούπολη εκεί, εκεί που ξύνεται, λέει. Κομάντο. Κουμάντο. Κουμάντο, ναι, είναι το εύκολο. Πετάει το τρίτος, εκεί το φιλαράκι το κοντός με ο μαλλιάς. Ναι. Ράμπο, Ράμπο, βγήκε το τραγούδι. Εντάξει, τεράστιος Πατμανίδης, άλλο ένα δημιούργημα. Να πέσει φωτιά, μας κάψει σε κάποια φάση. Δεν πειράζει. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Θα ασχοληθούμε με πολύ σοβαρά θέματα. Πρώτα απ' όλα, πώς θα διαχειριστούμε τη χαρά μας. Περπατάω στον δρόμο σαν ηλίθιος. Παιδιά, έχω πρόβλημα. Ναι. Ναι. Περνάω από τα λουλουδάδικα τώρα. Είναι μαζεμένοι όλοι, σκοτώνται στη δουλειά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μανάβετες, μπακάλιδες εκεί, όλοι σκοτώνται. Σκοτώνται. Γίνεται και το πεζοδρόμιο πιο μεγάλο. Ψαράδες εκεί το ένα το άλλο, φωνάζω. Σας έπεσε! Όχι, 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 παντού. Όλοι. Και οι γυναίκες τους δίπλα με κοιτάνε με ένα βλέμμα. Τι ωραία. Ωραία, ναι. Τέλος πάντων. Κόσμια πράγματα. Κόσμια πράγματα. Η Θεσσαλονίκη είναι σε ρυθμούς κατάκτησης πρωταθλήματος. Έχεις καταλάβει ότι ο Χρήστανος έχει φύγει. Τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι μέρες. Γιατί δεν αντέχει αυτό το πράγμα. Ακόμα έχει μείνει στον παλιό το δρόμο της Τρίπολης. Μάλλον, γιατί δεν έχει γυρίσει ακόμα. Τι δεν έχει γυρίσει. Δεν ήταν σήμερα εδώ. Η Κατερίνα ξέρει. Τι της έχει πει ότι πάει στον πόλεμο. Παιδιά, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι ο Χρήστανος περνάει δύσκολα, να ξέρεις. Τι εννοείς. Δεν θέλει να έρθει, πιστεύω. Περνάει δύσκολα, δεν θέλει να ζήσει. Πιστεύω ότι δεν θέλει να. Και επειδή μίλησε και με πάει καλά ο Άρης μας. Είναι και πολύ καλό τελευταία. Ναι, αλλά ο Χρήστανος την Παρασκευή γυρνούσε εδώ και έλεγε αχ και να χάσετε, ναι, και μετά να σα κόψω εγώ το πρωτάθλημα τώρα. Έλεγε ότι και πράγματα του είχαμε. Καλά, εδώ ήταν. Πού ήσουν την Παρασκευή. Δεν ήταν μπροστά μου. Πάνω το κεφάλι μου, ήταν δύο ώρες και μου τα έλεγε. Γιατί δεν μου το πει. Σταύρο, ο Χρήστανος μου είπε αυτό. Ναι. Μα πολύ λίγο. Είσαι συνεργάτης μου. Δεν είχα. Έλεγε το αντιμετώπισα μόνη μου, να ξέρει. Και όχι μόνο αυτό, όλοι. Ναι. Ξέρω μηνύματα τέτοια είχα. Πολιτισμό. Στην αρχή με πολιτισμό, μετά απλά δεν απαντούσα γιατί βαρέθηκα. Όχι, αγάπη, θα βρίζεις. Με κούρασε πάρα πολύ. Το ότι είσαι γυναίκα δεν μας απασχολεί. Όχι. Δεν βρίζω, δεν βρίζω γενικά. Θα βρίζεις. Είναι πιο κρεμιστικό να μην απαντάς, ρε. Γιατί όταν συνεχίζει. Ναι, το παθές. Όχι, μα. Όχι, όχι. Δεν κατάλαβες. Ναι. Το πινελίκι τρέφει την. Όχι, όχι, όχι. Το χειρότερο είναι να μην αντιδράει όλο αυτό που λες. Εμένα αυτό με κρεμίζει, ας πούμε. Καλύτερα να μου απαντήσει, ρε παιδί μου, παρά να διαφορεί. Είναι χειρότερα. Έτσι δεν είναι. Καλά, εσύ τι λέτε. Για είναι πολύ πιο γρήγορο να πει απαντάει ο άλλος. Τώρα πάντα παιδιά, δεν πιστεύει να σου πει ότι ήταν ωραία. Θα φύγω. Ναι. Αυτό. Τέλος πάντων, όχι, θα βρίζει. Δεν θέλω να βρίζω. Άκου να τη σακά. Δεν θα, όχι. Σε αυτή τη δουλειά δεν γίνεται να μην βρίζει. Δεν θέλω να βρίζω. Πρέπει να βρίζει. Το κορυφαίο όταν μου βρίζει κάποιο, ξέρω κάτι ταξιτζή καμιά φορά και μετά τα κάνουμε. Όταν καταλαβαίνει πού δουλεύω και τι κάνω, μου λέει καλά τώρα, συγγνώμη που βρίζω, αλλά και εσύ με τον Γκόλκα δουλεύει. Πάντα αυτέ είναι τα. Και λέω ναι, είμαι συνηθισμένη, οκ. Okay. Ναι, αλλά εγώ δεν βρίζω. Όχι, βέβαια. Σέβεσαι ποτέ. Α, εμένα. Ναι. Νομίζω γενικά στη ζωή σου, ρε παιδί μου. Όχι, γιατί α πούμε εντάξει. Δεν βρίζει ένα πινελικάκι ποτέ, όχι. Δεν βρίζω. Εντάξει, όχι. Όχι. Ψύχρεμα πράγματα. Ναι, έτσι πράγμα, δεν έχω κάνει και τίποτα για να αξίζω. Το Χρήστανο θα βρίζει, αγάπη. Ένα από του λόγου που υπάρχει αυτό το project δεν... είναι για να βρίζουμε το Χρήστανο. Όχι, δεν βρίζουμε το Χρήστανο. Άντε καλά, δεν βρίζουμε το Χρήστανο τότε. Ωραία. Άσε ελπίσουμε να ξεπεράσει το σοκ τη νίκη του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ούτε εγώ. Εκεί στο Μάιο, ειδικά Απρίλιο θα είναι. Και πάει καλά ο Άρης, γιατί είναι φίλε. Έβγαλε και selfie με 3 δάχτυλα, τον είδε. Ναι, γιατί το έκανε αυτό. Γιατί το πιτόκι, γιατί. Εντάξει, το χάρηκε και το. Πώ το είπε, και διπλό σα έφερα και τριπλό σα έφερα. Το γρήσανο. Τέλειο. Ωραία, ωραία είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Εντάξει, δεν γίνεται να χαίρονται όλοι σε μια πόλη, είναι λογικό. Αλλά από εκεί και πέρα, τι να κάνουμε, και εμεί πρέπει να πάρουμε κανένα πρωτάθλημα, παιδιά. Τελευταίο που είδα εγώ, η Τούμπα δεν είχε σκέπαστο. Η Δήμητρα Λιάννη δεν τα είχε με τον Ανδρέα Παπανδρέου και. Και ο Λαλιώτης φορούσε ακόμα ζιβάγκο. Εγώ δεν είχα γεννηθεί, ας πούμε. Εσύ δεν έχεις δει ενώ ζωή. Προφανώς και όχι, είναι 34 γεννήθη. Ούτε ως σκέψη δεν ήσουν. Όχι, δεν νομίζω. 9 χρονών, όχι, 94 γεννήθηκα εγώ. 9 χρόνια μετά. Ούτε καν υπήρχα στο πρόγραμμα, δεν. Ναι, όχι, όχι. Οι τραπεζούντα δεν ήταν υποψιασμένοι ακόμα. Τι ωραία. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 λοιπόν, η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, πολλά θέματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μηνύσεις. Έχουμε. Πακιστάν. Πακιστάν.
Αυτά τα πακιστανικά τηλέφωνα που τα πουλάνε, ρε φίλε. Δηλαδή, πού μπορεί να γίνουμε συνδρομητές, ας πούμε. Στην Πακιστάν φωνή, Πάκιφων, δεν ξέρω. Πακιστάν, Πάκιφων. Πάκιφων. Πού είναι αυτά, γιατί. Έχουν καλές προσφορές. Μάλλον, φίλε. Μάλλον. 24 τηλέφωνα. Είναι όπως τη Vodafone, το Red, ας πούμε, το απεριόριστο. Έχουν αυτοί κάτι καλύτερο, πιστεύεις. Σίγουρα έχουν κάτι καλύτερο. Πολλοί κόσμος. Αλλά τα ανοίγουν πολύς και κόσμος. Αυτά. Τα ανοίγουν και αυτά. Πραγματικά δεν ξέρω. Θα αναφερθούμε και σε αυτό και στις μηνύσεις. Σου έρθει καμία. Μηνύστε με. Δεν μου ήρθε καμία ακόμη. Κοντά είμαστε, αλλά όχι ακόμα. Δεν γίνεται, φίλε, να προπυλακίζουν τον πρόεδρο έτσι. Στο μεταξύ... Δηλαδή, που ακούστηκε να υπάρχει αστυνομία είμαστε... και ασφάλεια σε εκείνο το χώρο. Δηλαδή, ήμαρτον, ρε παιδιά, ήμαρτον. Στην ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, ΖΟΑ. Αστυνομία και ασφάλεια να υπάρχει. Ντροπή. Αλλά δεν φορούσαν, λέει, πορτοκαλί γυλαίκα. Φορούσαν μαύρα μπουφάν. Ναι, έχουν τελειώσει τα έργα έξω από την τομπά, να τους ενημερώσουμε. Κάτι εκεί στο δόστρωμα που είχαμε κάτι λακκούβες και αυτά τα φτιάξαμε. Μην ξαναβάλλετε μαύρα μπουφάν. Και εσείς μαύρα μπουφάν. Προκαλείτε. Ναι, δηλαδή έλεος. Εν τω μεταξύ πρέπει να ήταν η πιο ήσυχη άφηξη. Δεν ήταν ήσυχη γιατί κάποιος μπλόκαρε την είσοδο. Ναι, εννοώ ότι δεν έγινε το παραμικρό. Ναι. Είναι μπροστά ήμασταν. Ή δεν βλέπουμε καλά. Μπλόκαρε και όχι μόνο σαν φυσική παρουσία, γιατί αν πας εκεί μπλοκάρε. Ναι. Αν πάει ο πρόεδρος. Ο συγκεκριμένος πρόεδρος. Ναι, και το δικός μας περνάει. Ναι, ο δικός μας. Στυλάκι είναι, ρε φίλε. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι ότι τι να ασχοληθούμε τώρα με τις δίθεν μηνύσεις που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Δεν πρόκειται να κάνει καμία μήνυση. Και δεν πρόκειται να κάνει καμία μήνυση γιατί απλούστατα ο κ. Μαρινάκης έχει περιοριστικούς όρους. Απαγορεύεται να μπει στο γήπεδο και ο ΠΑΟΚ λειτουργώντας μέσα στο νομικό πλαίσιο που έπρεπε. Στο πλαίσιο της νομιμότητας τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ δεν άφησε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να μπει μέσα. Πόσο μάλλον όταν έχουν προηγηθεί όσο έχουν προηγηθεί πέρσι. Δηλαδή, και να θέλω να παρανομήσω κάνοντας τα στραβά μάτια, ρε φίλε, γιατί όντως είσαι μεγαλομέτωχος μιας ομάδας. Εντάξει. Και πρέπει να σεβόμαστε όλους τους μεγαλομετόχους των ομάδων, γιατί υπάρχει ένας συνεταιρισμός και όλοι καλά τέλος πάντων υποτίθεται βγάζουν μία άκρη. Εσένα, ειδικά φίλε μου, δεν πρόκειται να σε αφήσω να μπει στην τούμπα κάνοντας τα στραβά μάτια. Γιατί ο στόχος σου είναι να προκαλέσεις. Ναι. Άρα λοιπόν δεν θα μπεις. Αν δεν είχε συμβεί το περσινό και πολλά άλλα, αλλά κρατάω το περσινό. Κανένα πρόβλημα να κάνω πέτρα την καρδιά μου, να μπεις μέσα στο γήπεδο, να μιλήσεις με τους παίκτες σου, να κάνεις το κομμάτι σου, να φας πέντε πινελίκια από την κερκίδα για να κάνεις ένα μαμού σου τόπο όπως έκανες τη Λεωφόρο τότε. Κανένα πρόβλημα. Αλλά φίλε, αυτό που κάνατε πέρσι, η μεγαλύτερη χυδαιότητα στον σύγχρονο αθλητισμό παγκοσμίως, ωραία. Όχι, δεν θα μπει στο γήπεδο μου από τη στιγμή που δεν είναι νομότυπο, ούτε καν να το σκεφτείς. Έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά. Δηλαδή... Και να καταλάβουν ότι δεν θα κάνουν παντού ό,τι θέλουν. Δεν περνάει παντού αυτό. Δεν περνάει παντού. Και πρόσεξε με, απαιτεί να περάσει τσαπουκά μέσα και να γυρίσει πίεση σε μένα. Να. Δηλαδή να κάθονται στον πάγο, καλά, σας κάνω ό,τι θέλει αυτός. Γιατί τι λες, δε. Τι λες, δε. Και το έκανε λίγο εύκολα στην αρχή. Γιατί και ας κάνει, ναι, και ας κάνει μήνυση να δούμε. Πού στα πλάνα φαίνεται να σπρώχνουν αστυνομικούς. Ναι. Ο αστυνομικός έπρεπε να κάνει μήνυση. Ναι. Και επειδή. Πολλές φορές ξεφωνίζουμε αστυνομία. Μπράβο και στους ανθρώπους που κάνανε τη δουλειά τους σωστά. Κοίταξε, γενικώς υπήρξε μια ψυχραιμία. Δηλαδή το έβλεπα μπράβο σε απόσταση δύο μέρες. Που κάνανε τη δουλειά τους καλά. Ξέρουμε ότι αν βγει η Νέα Δημοκρατία θα πάνε στο Καστελόριζο. Ωραία, αλλά μπράβο τους. Τι με κοιτάς, αμφιβάλλεις. Όχι, όχι. Αμφιβάλλεις. Μπράβο τους, μάγκες. Μάγκες. Αυτά. Για το συγκεκριμένο θέμα και τις αστείες διαρροές που βγάζει ο Ολυμπιακός, έχοντας βρει φάριγγα στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τι με κοιτάς, δε αγάπη. Ξεκάθαρο ότι αυτό συμβαίνει. Τι να κάτσω να πω εγώ. Ναι. Ναι. Και από εκεί και πέρα δεν αξίζει να ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα, το επόμενο παιχνίδι, σε μια δύσκολη έδρα παραδοσιακά για τον ΠΑΟΚ. Όπως είναι η Ριζούπολη, όπου μεγαλώσαμε εμείς της γενιάς μας ζώντας μόνο ήττες σχεδόν. Ναι, σχεδόν μόνο ήττες. Στο πρωτάθλημα κερδίσαμε 1-3, ήταν στην αρχή, αν θυμάμαι καλά. Γενικά δεν κερδίζουμε εκεί, ούτε στα κοντά κερδίσαμε. Πιο πολλές φορές έχουμε κερδίσει τον Ολυμπιακό στη Ριζούπολη παρά τον Απόλλωνα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και στο Καραϊσκάκι πιο εύκολα παίρνουμε αποτέλεσμα από τη Ριζούπολη. Και πέρσι με 10 παίκτες παίζουμε από το 30 και δεν κερδίσαμε. Το ξέχασες με την αποβολή του Χουάρες. Τέλος πάντων,
Εντάξει, ο Απόλλωνας, παρά την νίκη με τον Πανιόνιο, οι ελπίδες που έχει να μείνει στην κατηγορία είναι μόνο μαθηματικές. Μπαίνει τώρα και στη σειρά των ντέρμπι, των αγώνων με τις μεγάλες ομάδες, αλλά πολύ δύσκολα θα πάρει κάτι στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ο ΠΑΟΚ οφείλει να παίξει με σοβαρότητα όπως κάνει μέχρι τώρα εδώ και 20 αγωνιστικές, να πάρει το αποτέλεσμα και κοιτάξει την επόμενη μέρα. Γενικά τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλά. Δεν θέλει βέβαια χαλαρότητα. Εδώ είναι μια δοκιμασία η Ριζούπολη για να δούμε και την κατάσταση της ομάδας και την προσέγγιση της. Ο αγώνας Κυπέλλου πήγε μετά. Πότε πήγε? Ανάμεσα 27. Από το 27 Φεβρουαρίου. Ανάμεσα από τον Άρη. 7.30 το απόγευμα. Πάλι 7.30. Ένα 5 χάθηκε να μας βάλουνε. Εντάξει, γιατί 5 ώρα. Για να τελειώσουμε, μα πιούμε καξίδι σαν άνθρωποι. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, ναι. Καλύτερα το 7.30. Θα μου πεις καθημερινή 7.30 καλύτερα, αλλά η αγώνα κλειστή την Τετάρτη. Ναι, ναι, εντάξει, είναι για την ώρα το ίδιο είναι. Ναι, δεν βοηθάει την επαρχία να θέλει το 7.30. Να, ένα θέμα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι λοιπόν για τον ΠΑΟΚ να δείξει σοβαρός, να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και να κλειδώσει το πρωτάθλημα και μαθηματικά. Εκμεταλλευόμενος και εγώ λέω και ένα πιθανό στραβοπάτημα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει νίκη σε ντέρμπι από εκείνο που μας κέρδισε εμάς κατά λάθος με την κόντρα του Έγκυλς. Ναι. Οι μόνοι βαθμοί που καταγράφηκαν υπέρ του σε ντέρμπι είναι αυτό που δεν κατέβηκαν πέρσι, αυτή η γελιότητα, τα φιλιά μας στην κυρία Σκολαρίκη και όλους όσους νομίζουν. Στον κύριο Αρετόπουλο. Τον κύριο Αρετόπουλο, τον Αδαμάντιο Κοραή, από Αρετόπουλος Κοραή σε δύο μέρες. Δεν υπάρχει άλλη νίκη του Ολυμπιακού, αλλά υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο. Η ΑΕΚ του Χιμένεθ που δεν παίζει τίποτα κανένα ποδόσφαιρο της προκοπής, όχι ότι ο Ολυμπιακός παίζει. Απλά απορώ με την ΑΕΚ και τον αγώνα που κάνει να καλέσει ο Σιμιτσόγλου το ΣΥΣΕ. Βγάλε βρε αγόρι μου μια ανακοίνωση στήριξης του ανθρώπου. Κατά λάθος το έκανε, οι χειρονομίες δεν απευθυνόντουσαν κάπου. Ήταν κάποιος πρώην της δικιάς του και τον προκαλούσε όλο το παιχνίδι. Έτσι. Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. Ο Σταύρος θα σταλεί ευρεζόα. Ναι, εγώ θα σταλεί ευρεζόα. Ας τον άνθρωπο να παίξει. Υπέρ σας είναι να παίξει. Υπέρ σας είναι. Πάνε να φάνεται χειρότερο, δεν ξέρω τι να. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Δηλαδή, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά τους βέβαια, το σκέφτομαι. Δεν έχουν άνθρωπο να πιέζει μπροστά. Δηλαδή, ο Λιβάγια τι να πιέζει. Δεν πιέζει ούτε τον εαυτό του. Δηλαδή, δεν κάνει αυτό που κάνει ο ΑΚΠΟΜ που πάει όλο στην πίεση πάνω στο ΣΥΣΕ. Στο οποίο κλέβοντας βάζει δύο γκολ, εντάξει. Το ένα πρέπει να το φσέτει. Ναι, αλλά έκανε φάουλ όμως. Ναι, σύμφωνα. Άκουσα με τον Βρήτανη. Σύμφωνα με τον Βρήτανη. Αυτό ρε φίλε, να σου πω κάτι που αναγορεύονται σε καθηγητής διαιτησίας, έλεγα να το λύσουμε. Ναι. Υπάρχει κάποιο πανεπιστήμιο? Όχι. Να πάω κι εγώ, ας πούμε, να είναι λίγο καθηγητής. Όχι. Εγώ είμαι καθηγητής δημοσιογραφίας. Μπορεί και να συμβαίνει αυτό. Όχι, μπορεί να συμβεί και αύριο. Με το δηλώνω. Ναι, το καθηγητής διαιτησίας πού προκύπτει? Δεν ξέρω, ωραίο ακούγεται όμως. Είδε ότι δηλώσει. Ναι. Είδε φάουλ λοιπόν ο καθηγητής. Εντάξει, δεν βλέπει στην πίεση του ακπόμου ζωή, είδε φάουλ. Μάρκαρες. Ευαίσθητος. Μάρκαρες. Ντροπή σου. Στο μεταξύ, οι φάουλ δεν έχουν ζητήσει του παίκτη του Ολυμπιακού. Εντάξει, ο Γκερέρο δείχνει μια μούτζα, άμα τον δει. Μια μούτζα κάνει μια γανάκτηση. Που το λάθο είναι του Γκερέρο βέβαια. Μισό και μισό του είσαι. Γι' αυτό ρε φίλε είναι υποδοθέσει όμω κι άλλο είναι καθηγητή. Ναι. Γιατί βλέπει κάτι παραπάνω. Ναι. Ο καθηγητής. Βλέπει μπροστά. Άντε ρε σοβαρευτείτε ρε, άντε ρε. Και ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Σας φιλοξενούν ακόμα στα κανάλια και σας βλέπουμε, άντε. Για φάουλ. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος έγραψε ότι είναι φάουλ του ΑΚΠΟΜ. Δεν ξέρω εκεί κάτω χαμηλά όπως βλέπεις το τέτοιο, αν έπιασε κάτι άλλο το μάτι του. Αλλά πραγματικά... Όλα παίζουν όλο. Ο Σισε έκανε, όπως γράφω και στο άρθρο που έχω ανεβάσει στο SDNA, ο Σισε έκανε σε ένα παιχνίδι όσα λάθη κάνει ο Βαρέλα σε μία σεζόν. Δηλαδή, μέτρα. Εντάξει. Στο δεύτερο γκολ χάνει τον ΑΚΠΟΜ. Εντάξει. Κάνει σε φάση πίεσης του ΑΚΠΟΜ. Κάνει ένα φάουλ που του δίνει μπουνιά και δεν το δίνει ναι, το φάουλ. Ναι. Ωραία, στο build-up. Κάνει το λάθος που φέρνει το γκολ που ακυρώνεται, του κλέβει την μπάλα ο ΑΚΠΟΜ και δίνει στον Πίσεσβαρ και ξανά τη δέχεται, απλά είναι ακάλυπτος. Κάνει το λάθος στην πίεση του ΑΚΠΟΜ στον γκολ. Κάνει το λάθος μπλόγοντας τον Ολιβέιρα σε μια ανύποπτη φάση μέσα στην περιοχή, χωρίς λόγο. Δηλαδή εκεί αμαθαίνει ότι δείχνει βούλα, άσχετο αν είναι
Εγώ δεν θα το έδινα. Ναι, ούτε εγώ. Ναι, δεν θα το έδινα, στα ίσα. Ωραία, αλλά θα μπορούσε να το δώσει γιατί υπάρχει σπρώξιμο με τα δύο χέρια σε παίκτη που διεκδικεί την μπάλα μέσα στην περιοχή ενώ η μπάλα πάει έξω. Εντάξει. Σου λέω, επαναλαμβάνω, δεν θα το έδινα. Ωραία. Κάνει εκείνο. Κάνει καμιά 4-5 γιώμες στο πουθενά. Όχι να χάσει ο παίκτη την μπάλα για 5 μέτρα. Να κινδυνεύουν τα μπολμπόι τώρα. Εντάξει. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά. Να κινδυνεύουν τα μπολμπόι. Ναι, ρε. Τα οποία δεν είναι και τσακάλια. Δικά μας κοιτάνε την μπάλα και ξέρεις τι θα τα αποφύγουν, δεν θα αποφύγουν. Να αλλάξει το μπολμπόι. Μια χαρά είναι το μπολμπόι. Όπως εξελίσσεται ο οργανισμός, να πάμε λίγο να τεστ IQ. Μια χαρά είναι τα παιδιά μας. Μια χαρά είναι. Εγώ τα κυνηγάω. Δεν είναι μια για χαρά. Μένα είναι μια χαρά. Είναι και κάνουν μερικά, κάποια μικρολαθάκια. Εντάξει. Και μερικά, ναι, παιδιά παικτών. Αυτό θα δουλευτούν λίγο καλύτερα. Είναι, και είναι πανέξυπνα. Είναι και παιδιά παικτών μερικά από αυτά. Δεν ξέρω, να πούν τα παιδιά. Τα βαρελάκια, ας πούμε, τα παιδιά. Εγώ. Ναι, ναι, ναι. 5 χρονών στη Σταυρούπολη ήξερα τι πρέπει να κάνω. Εσύ 5 χρονών στη Σταυρούπολη. Δεν μεγαλώσανε τα βαρελάκια στη Σταυρούπολη, Σταύρο. Στο πράσινο ακροτήρι. Τα βαρελάκια. Στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία. Πόρτουγκαλ. Τέλος πάντων, δεν λέω ότι είναι όλα, αλλά να τα εκπαιδεύσουμε λίγο. Αυτό, ναι, εντάξει. Okay. Ωραία. Δηλαδή, φιάζεται ο αντίπαλος να κάνει πλάγιο. Πετάμε την μπάλα ψηλά. Ψηλά. Να προλάβει να τοποθετηθεί η ομάδα μας. Ή του προσφέρεις την μπάλα που έχουμε δει στο εξωτερικό και μόλις πάνε την πάρει την πετάς. Όχι, αυτό δεν θέλουμε να το κάνουμε. Δεν θες να πάμε σε ποιο επίπεδο. Όχι. Θέλουμε να κάνουμε γρήγορα επίθεση. Ωραία. Πετάγεται το πιο μπροστά παιδί να δώσει μπάλα να κερδίσουμε και 3 μέτρα. Ωραία. Δεν παίζει μπάσκετ το παιδί όταν έρχεται η μπάλα. Τη δίνει γρήγορα όταν θέλουμε να κάνουμε επίθεση. Γιατί τι έχω δει, σου λέω τώρα. Εντάξει. Αυτά τα μαθαίνουμε. Γιατί? Γιατί όταν μιλάμε για παιδιά των ακαδημιών, αλλά θα πρέπει να στροφάρουν ποδοσφαιρικά. Κατάλαβες, τέτοιο μου. Ναι, ναι, εντάξει. Κατάλαβες, αγάπη. Δεν είμαστε κατά των παιδιών. Είμαστε υπέρ της εκπαίδευσής τους. Κοινωνικά μηνύματα. Κοινωνικά μηνύματα. Αγανάκτησα. Χορηγή! Ρίζες καζίνο, ρε Στέργιο. Πες τα λίγο. Πες το χαμό που γίνεται. Τάκη Ζαχαράτου, συνεχίζονται οι παραστάσεις μέχρι και τις 24 Φεβρουαρίου. Και Βαλεντίνο. Θα σας ενημερώσουμε αν υπάρχει κάποια παράταση στις παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου. Οι επόμενες είναι Παρασκευή και Σάββατο. Οπότε φροντίστε να κλείσετε καιρό στα εισιτήριά σας προκειμένου να μπείτε στο θέατρο Βεργίνα και να απολαύσετε το Τάκη Ζαχαράτου στο πιο απολαυστικό σοου της καριέρας του. Και υπάρχει και το πάρτι για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αγάπη. 5η 14 Φεβρουαρίου, Μύρωνα Στρατής, Ελισάβετ Σπανού και ο Γιώργος Αξάς στο θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια από το καζίνο όλο το 24ωρο, από τα καταστήματα public, ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία πλέον βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνική Αντίσταση 171 στον πρώτο όροφο. Η Αναδομό φροντίζει για την ανακαίνιση του μπάνιου σου και αναβαθμίζει τη ζωή σου πολύ εύκολα και πολύ απλά. Προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσεις ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Το design δεν κοστίζει αν εμπιστευτείς τους κατάλληλους ανθρώπους και φυσικά τους ανθρώπους στο Αναδομό. Αναδομό.gr το site για να μπεις και να πάρεις μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Και στοίχημα.gr. Μπορώ να πω με ειλικρίνεια ότι εμπιστεύτηκα χθες τον Ασούμε. Στο δελτίο μου. Ναι, μπράβο, στο γεγονό. Και πετάξαμε το δελτίο το 35-40. Η μέρα Champions League σημερινή. Μπείτε από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή στο συστήχημαν. Οι καλύτερες αποδόσεις, εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα. Κοντά στις 400 για παράδειγμα φτάνουν οι επιλογές για το Manchester United, Paris Saint-Germain με μηδενική γκανιώτα. Ρώμα Πόρτο. Η μεγάλη Τότεναμ με την Dortmund. Άγιαξ Ρεάλ, Λιόν Μπαρτσελώνα, Λίβερπουλ Μπάγκερ, Σάλκε Μάντσεστερ Σίτι, Ατλέτικο Μαδρίτη Γιουβέντους, τα μάτς του διημέρου, αλλά και πολλές άλλες επιλογές σε όλα τα αθλήματα, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη τη Στίχημαν, το παιχνίδι, το σερί που μοιράζει 100.000 ευρώ κάθε μήνα, το κατεβάζετε είτε για κινητό iOS είτε για κινητό Android, και φυσικά το online καζίνο τη Στίχημαν και σε αυτό εύκολη πρόσβαση. 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να είμαστε πάλι πίσω. Τα γκολ ακούγατε. Τα γκολ ακούγατε. Τι μαλλίδες έξω. Άκουγα μια φωνή, λέω κάτι μου θυμίζει. Κάτι ψύχρε με περιγραφές γκολ. Έχουν γίνει Viber τα γκολ, να ξέρεις.
Τι έχουν γίνει. Βάιμπερ. Okay. Έχει υποθεί αυτό για αυτό το βίντεο. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Έχουν γίνει Βάιμπερ. Ξεχάσαμε χθες να τα παίξουμε στο τέλος. Για ένα φίλο που μας είπε. Ξεχάσαμε. Ναι, ξεχάσαμε. Δεν πειράζει, φίλε. Καμιά αποκάλυψη θα κάνετε ή θα κάνω αποκάλυψη. Τα παιδιά μας συγκουράζονται. Ναι. Βγαίνουν έξω λίγο. Ρε πω. Έσκασαν. Μερικοί είναι και στο εξωτερικό. Πω, πω. Είδα τα στιγμιότυπα, τα είδα 94 φορές. Εντάξει. Γελάω με το Σεσέα, παιδιά, είναι απίστευτο αυτό που κάνει. Βασικά γελάω με το Μάρτινς. Δεν ξέρω δηλαδή πώς το διάβασα το παιχνίδι. Βάλαμε και μια ανάλυση του replays. Ωραία ανάλυση. Ναι. Και αυτή. Δείξαμε ακριβώς δηλαδή το έγκλημα του Ολυμπιακού. Ο οποίος μάλλον είχε αλαζονία. Μάλλον πίστευε ότι θα θέσει την Τούμπα να μας βάλει τρία γκολ. Δηλαδή δεν ξέρω πώς το μέτρησε αυτό. Με απλά λόγια, Σταύρο, μπορείς να πεις ότι αυτοπαραμυθιάστηκαν. Αυτοπαραμυθιάστηκαν. Είναι πώς είναι κάτι που χεσούλες που μιλάνε μεταξύ τους. Αχ, γλυκιά μου, τι κάνεις σήμερα. Αχ, τι γλυκιά είσαι σήμερα. Αχ, αγάπη μου, και εσύ τι γλυκιά είσαι σήμερα. Και ψήνονται, ρε. Εντάξει. Τελευταία... Αχ, τι ωραίο αυτό το φόρεμα που είναι στα μέτρα κουρτίνας. Ωραία. Αχ, αγάπη μου. Τι ωραία που σε αυτό φτουφτούμε σε ματιά σου. Και περπατάω στον δρόμο δυο τους και δεν τις κοιτάει ποτέ κανείς. Αθόρυβο, Σταύρο. Ναι. Ναι, ισχύει αυτό που λέει. Για να βάζει φωτογραφία το τέρας του Λόχνη από κάτω κούκλα. Όχι, ρε, είναι όπως μερικοί που αγοράζουν followers, έχουν ξέρω like, followers και το πιστεύουν ότι είναι δικά τους, ενώ δεν είναι δικά τους. Άλλο και αυτό. Και ότι σου λέει ότι έχω 15.000 ξέρω εγώ και λες αφού δεν είναι δική σου. Να το πούμε και αυτό για να εκπαιδεύσουμε το κοινό μας. Μην τρώτε παιδιά πρόλογο. Γιατί πολλοί τρώτε πρόλογο. Εντάξει, δεν αναφέρομαι στην κατηγορία ανθρώπων του διαδικτύου που έχουν λογαριασμούς και έχει άλλη φωτογραφία προφίλ την Άνιστον και από κάτω βλέπεις 10 σχόλια, είσαι κούκλα. Αυτούς δεν τους αναφέρομαι. Δεν υπάρχει. Συμβαίνει αυτό, συμβαίνει. Δυστυχώς αυτοί ψηφίζουν. Ανεβάζει φωτογραφία η Τζολή. Τι κουκλάρα είσαι εσύ. Και άλλοι πατάει like ή ευχαριστώ από κάτω οι άλλοι. Το που του θυμήθηκα είναι μια άλλη κατηγορία. Ναι, θα σου πω, περίμενε. Μητέρα γνωστής μου ήταν σε ένα group. Η Παναγία είναι μαζί μας. Δεν θυμάμαι. Ανεβάζει το group. Καλημέρα σε όλους. Και απαντάει η μητέρα της γνωστής μου. Καλημέρα, Παναγία μου. Άλλη φάση κι αυτή. Εντάξει, ούτε αυτούς τους βάζουμε. Στους υπόλοιπους όμως, όταν βλέπετε. Έχει συμβεί κι αυτό. Ωρε φίλε. Είναι άλλη κατηγορία, ας πούμε, που μερικοί νομίζουν ότι ζουν μια άλλη πραγματικότητα. Δηλαδή, η ίδια με το καλημέρα Παναγία μου είχε αγανακτήσει η κόρη της, που είχε φτάσει σημείο και η κοπέλα να μιλάει με τον φίλο της που ήταν Γάλλος στα γαλλικά και να παρεμβαίνει τσόντα η μάνα μέσα στο inbox, όχι μέσα στο σχόλιο. Παιδιά, γράψτε στα ελληνικά να καταλαβαίνουμε κι εμείς. Είχε συνομιλία, ανέβαζε, ας πούμε, καλημέρα Δήμητρα Λιάννη, ακολουθούσε η μάνα, ήταν του προοδευτικού. Καλημέρα Δήμητρά μου. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό, όταν βλέπετε. Είναι μια απλή κοπέλα, ας πούμε, η οποία είναι φοιτήτρια θεολογίας, ας πούμε, για παράδειγμα. Και βλέπεις 60.000 followers. Μην τρως το παραμύθι. Αγορασμένοι. Οι 55.000 είναι αγορασμένοι. Και θα σας πω και την τιμή για να σας σοκάρω. Με 20 ευρώ. Αγοράζει 500. Ας το διάλογο. Ναι. Γιατί το κάνουμε κι εμείς αυτό να το δουλέψουμε. Και ποιο το κέρδο. Εντάξει, 500 παραπάνω. Είναι τίμιο. Έτσι το λένε, ρε, έτσι το παρουσιάζουν. Δίνεις το 20, αγοράζεις 500 followers. Και μετά πιστεύεις ότι. Δεν υπάρχουν αυτοί. Είναι λογαριασμοί. Είναι λογαριασμοί οι οποίοι έχουν εταιρείες και να τις δίνουν. Ναι. Μην τρώτε το παραμύθι. Και μετά πιστεύεις, εσύ και λες πω, μα ακολουθούμε 20.000. Και μετά το πιστεύεις όμως. Αυτό είναι ο Ολυμπιακός λοιπόν. Ωραία. Επανήλθαμε. Αγόρασε followers. Κανονικά, ήρθε να παίξει την Τούμπα. Εκεί όμως φάνηκε αλήθεια. Ναι, δεν πειράζει. Τα συμβαίνει αυτό. Τέλος πάντων, για να το κλείνουμε το παιχνίδι, γιατί έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, έχουμε την Δευτέρα. Για να το κλείνουμε, μπορεί να αυτό που έγινε. Ο ΠΑΟΚ απέδειξε πολύ καλύτερη ομάδα. Ότι έχει πολύ εντολοδοτικές προσωπικότητες, ότι είναι πιο ισχυρό γκρουπ. Ότι τακτικά είναι πολύ πιο όριμος και πολύ πιο ξεκάθαρος. Ότι το πλάνο του είναι εφαρμόσιμο. Ότι τέλος πάντων, ό,τι ακριβώς θέλει να κάνει μέσα στο γήπεδο, το κάνει. Θα του βγει, δεν θα του βγει, είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά δεν θα εκτεθεί. Στο πρωτάθλημα του βγαίνει μονίμως, αν εξαιρέσουμε. Κάτσε λίγο.
Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ναι. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο το οποίο ήταν. Δεν του βγήκε. Το ΠΑΟΚ. Δηλαδή στο 1-0 έχασε 2-3 ευκαιρίες. Ναι. Με τον Σαμπά, μία με τον Καντουρί. Δεν δόθηκε και το πέναλτι στον Καντουρί. Κτλ. Κτλ. Στα υπόλοιπα, ακόμα και με την ΑΕΚ που είχε απώλεια, αν δεν έπαιζε με 10 παίκτες, δεν θα είχε απώλεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, από πού και ως πού ερμόμενος Ολυμπιακός ήρθε να παίξει ένα πλάνο το οποίο δεν μάρκαρε κανείς. Ρε εσύ, με σταματάει ο Μπίσεσβαρ και μου λέει: έχω κάτι. Λέω, τι άλλο. Δεν με πλησίαζει κανείς. Δεν τον μαρκάραν ποτέ. Έχει ψυχολογικά το παιδί. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Μου λέει: μήπως είμαι κακό, μήπως είμαι κακή παρέα. Bad company. Και εσύ χωρίς να φταίς να προσπαθείς να τον κάνεις να νιώσει καλά. Να νιώσει καλά. Όχι, φίλε, αδερφός, είσαι μπράβο. Όχι, μπει σε αυτή, το διάβασα λάθος. Ναι. Δεν είναι. Εντάξει. Νομίζω ότι μέτρησε και ένα 10% στην έκβαση του αγώνα αυτό που έλεγες την περασμένη εβδομάδα ότι ο ΠΑΟΚ είχε παίκτες από πέρσι Ολυμπιακός, πολλούς καινούριους παίκτες. Γιατί το είπε και ο Βαρέλα, το είπε και ο Βιερίνια ότι είχαμε στο μυαλό μας και τα περσινά. Και όσο να πει μια όθηση, ένα 10% σε δίνει. Επίσης, υπάρχει και άλλη παράμετρος. 7 στους 11 του Ολυμπιακού δεν είχαν παίξει ποτέ στην Τούμπα. Ναι. Ωραία. Αυτός ο Γκερέρο στο πλάνο δεν εμφανίστηκε. Η μάνα του πήρε τηλέφωνο. Το παιδί είναι καλά. Εκεί που το στείλατε να παίξει. Ναι, ο Γκιγέρμε δεν έχει κόψει μπάλα. 90 λεπτά. Είναι σε όλα τα πλάνα. Ποζάρι. Αλλά δεν έχει κόψει την μπάλα μία φορά. Ο Κούτρης κοιμάται και βλέπει τον Ζαμπά. Και ο Κούτρης πέρασε δύσκολα, ναι. Που δεν φταίει ο Κούτρης, γιατί θα πρέπει να δώσει βοήθεια ο Λάζαρος. Ο Λάζαρος, πιο πιθανό ήταν να δώσει βοήθεια ο γνωστός Λάζαρος, ο αυτός που αναστήθηκε, εντάξει, παρά το καμάρι των διαβατών, εκτός φυλακής, γιατί έχουμε εντός φυλακής μόνο καμάρια. Εντάξει. Γενικά, για να το κλείσουμε, πάντα τέτοια. Είναι καλό να βλέπεις ότι στον Ολυμπιακό δεν κάνουν προσπάθεια να καταλάβουν τι πήγε λάθος, αλλά βρίσκουν άρες, μάρες, κουκουνάρες, όχι υποδοχή. Ναι, είναι αυτό που διαβάσαμε και χθες. Συνεχίζουν το γεγονός. Παιδιά, πάντα τέτοια παιδιά. Εντάξει, okay. Δεν μας χαλάει καθόλου. Όχι, ρε. Δεν μας χαλάσει. Και Μαρτίνης και μια χαρά ομάδα έχετε, στρωμένη. Μπήκαν οι βάσεις. Μην τυχόν και πουληθεί ο Σισε, γιατί εκεί πρέπει να χτιστεί το. Όχι, και αν τον πουλήσουμε, Σταύρο και Αγάπη, τουλάχιστον 25 χαρτιά θέλουμε. Να κάνουμε ένα βλέπεις σε ο ΠΑΟΚ. Και καλά, ΠΑΟΚ ενδιαφέρει το Σισε, φαντάζεσαι να το παίξει. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ αγάπη 25 εκατομμύρια να δώσει. Τόσο το κοστολογεί ο πρόεδρος. Κάτι λοιπόν, που θέλω να καταγράψω και να σημειώσω από χθες και το παρατήρησα και στην παρακάμερα. Βλέπω την είσοδο του Σέρτζιο Ολιβέιρα εκπληκτικά στο γκρουπ. Ναι. Το ζει, το γουστάρει. Θέλει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο. Θέλει να είναι κομμάτι του γκρουπ. Είναι ένας top παίκτης που θέλουμε και εμείς να τον δούμε άμεσα. Νομίζω στη Ριζούπολη θα ξεκινήσει. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Θέλω να τον δω με τον Μαουρίτσιο. Δηλαδή δύο κεντρικοί half top. Όχι ότι έχω παραπονό τον Σάχοφ. Για να τα ξεκαθαρίσουμε. Κάνει πράγματα. Πολύ καλό μήνα ο Σάχοφ. Ο Σάχοφ τότε που έγινε βασικός, έκανε ένα σκράτς τώρα. Θύμισε λίγο ο Στέργιο. Ναι. Κράτς. Κράτς. Όχι σκράτς. Κράτς νομίζω. Δεν κράτς. Από τότε λοιπόν που δεν παίζει ο Κάνιας και είναι ο Σάχοφ και είχαμε τεράστιο προβληματισμό για το πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα με δύο κεντρικά χαφ αργά, μια χαρά τα πήγε ο Σάχοφ και δεν θα με χαλάσει αν μείνει. Αυτό πήγα να πω. Μήπως έχει κερδίσει πόντους έναντι του Κάνιας. Δεν θα με χαλάσει. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε ο Βέρμπουμ στο ρόστερ, που είναι μια επένδυση πολύ μεγάλη και το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο, ο Σάχοφ θα είχε υπογράψει ήδη ανανέωση. Ναι. Αυτό πιστεύω. Θεωρώ ότι είναι πιο top παίκτης από τον Μίσιτς. Δεν ξέρω ο Μίσιτς πώς θα είναι στη διάρκεια. Γιατί και το παιδί είναι καινούριο και ο Σάχοφ την πρώτη χρονιά δεν βλεπόταν 20 παιχνίδια. Συμπαίκτη δεν πέτυχε, εντάξει. Για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά γενικά, περιμένοντας ο Σέρτζιο Ολιβέιρα, ο οποίος το γουστάρει, δείχνει να το θέλει πολύ. Ήταν και ο λόγος που φέρει από την Πόρτο, γιατί είχε ένα δεύτερο ρόλο εκεί. Στον ΠΑΟΚ θέλει να βρει ένα πρώτο ρόλο. Τον βλέπω κολλάει πολύ καλά, το ζει, γουστάρω και υπάρχει πάντα το θέμα της συνειδιοκτησίας. Συνειδιοκτησία τι σημαίνει, παιδιά? Κράτα 50% ρεπόρτο, κρατάω εγώ 50%, πάρε 6 εκατομμύρια και παίζει σε μένα. Αν τον πουλήσουμε, 50% εσύ, 50% εγώ. Αν δεν τον πουλήσουμε, πήρε 6. Ναι.
Ναι, μπήκε όντως στο κλίμα. Δηλαδή τον είδες και με τον Βιερίνια, έτρεξε κατευθείαν πάνω στον πανηγυρισμό, τον αγκάλιασε μαζί. Στον πάγκο τον έχει πιάσει κάμερα πάρα πολλές φορές να σηκώνεται, να δίνει ακόμα και οδηγίες, να φωνάζει, να σχολιάζει τα πάντα. Μετά το παιχνίδι ξανά, αγκαλιές με όλους. Τον βοηθάει σίγουρα και η γλώσσα βέβαια. Γιατί είναι πολλοί που έχουν κοινή γλώσσα μαζί του πλέον. Ναι, έχουμε Ισπανόφωνους πάρα πολλούς. Ναι, έχει μπει καλά. Και οι Βραζιλιάνοι που, μιλάνε πορτογαλικά, μιλάνε πάλι, και ισπανικά. Ναι. Είναι και πολλοί δηλαδή πλέον. Πώς είναι, τους έχει μετρήσει. Είναι ο Μάτος. Α, ένα-ένα και εγώ το σίγουρα μιλάει ο Βαρέλα, ο Ζαμπά, ο Βιερίνια εντάξει σίγουρα. Ποιος άλλος είναι. Ο Ερίκε. Ενρίκε, ναι, που ήταν και μαζί και στο φαγητό με τον Βιερίνια. Είναι μια παρέα και άμα βάζει και τους Ισπανόφωνους μέσα, δηλαδή Κάνιας, Κρέσπο, ανεβαίνει ακόμα περισσότερο αριθμός. Δηλαδή όλοι αυτοί μπορούν να συνεννοηθούν πολύ πιο εύκολα. Από τον Ίγκασον, ας πούμε, που είναι ένας Ισλανδός και θα θέλει λίγο παραπάνω χρόνο να μπει. Και αυτός το ψιλοπάλευε. Ναι, και αυτός το είχε και στον πάγκο πολλές φορές που σηκώθηκε σε φάσεις και όλα αυτά. Γενικά είναι και οι δύο τους έπιασε κάμερα. Ο Ίγκασον έχει και το χρόνο του. Ναι. Δηλαδή δεν είναι. Δεν καίγεσαι κιόλας τώρα. Ναι, δεν υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να μπει. Ωραία, όσο έχουν την υγεία τους τα παιδιά τα δύο. Ναι. Ο Ολιβέρα κουμπώνει καλά όμως, έτσι φαίνεται. Ναι. Ο Ολιβέρα κουμπώνει και είναι και πιο απαραίτητος. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, αν ανέβει το επίπεδο στους κεντρικούς χαφ, μετά μη τον είδατε τον Παναή. Ναι. Ο Ολιβέρα θα πρέπει να είναι 100% μέλος του γκρουπ, αν φτάσουμε τελικό. Ναι. Εκεί εγώ θέλω να δω τον ΠΑΟΚ στο 100% με αυτή την ομάδα και τον Ολιβέρα μέσα. Και μπορείς να έχεις και δύο μεγάλους ημιτελικούς. Ναι, μπορεί να σου κάτσει Τρίπολη. Δεν θα κλάψω έτσι όπως είναι η Τρίπολη. Μπορεί να σου κάτσει. Που βέβαια τώρα παίζει χωρίς Μουνάφο και Ιγκλέσιας. Εντάξει, είναι πολύ πιο κάτω από τα. Χθες δεν έπαιζε Μουνάφο και Ιγκλέσιας Τριανταφυλόπουλος. Δηλαδή ήταν ό,τι πιο άνευρο έχω δει σε Τρίπολη στη ζωή μου. Μπορεί να σου κάτσει Ολυμπιακός ή διπλά ματς ή ΑΕΚ. Και αυτό παίζει. Και οπότε συν το τελικό είναι τρία παιχνίδια υψηλής έντασης και μεγάλων απαιτήσεων. Βέβαια. Άρα εκεί λοιπόν ο Ολιβέιρα πρέπει να είναι μέσα. Και νομίζω θα είναι. Από εδώ και πέρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα δουλέψει και το κομμάτι της ένταξης κάποιων παιδιών στο γκρουπ. Το κακό τον Παδένιος Βιντέσκι, ο οποίος όποτε μπαίνει βάζει γκολ, αλλά ρε φίλε, πού να βρεις χώρο. Τι μπορείς να κάνεις, Σταυρό, ναι. Τι να κάνεις τώρα. Πού να βρεις χώρο. Να βγάλεις τον ΑΚΠΟΜ τώρα που είναι έτσι. Ναι, όχι. Όχι, δεν γίνεται. Ή να τον βγάλεις στο κύπελο. Που και θες νίκη, φίλε, δεν είναι απλά τα πράγματα. Έχεις χάσει το πρώτο παιχνίδι. Στο κύπελο θα δούμε την ενδεκάδα του ντέρμπι. Αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε τραυματισμό μέχρι τότε. Θα δούμε Πέρκα, σίγουρα. Ναι, και θα δούμε για την κατάσταση του Ολιβέιρα. Μπορεί και Γιαννούλη, ας πούμε. Γιαννούλη, θα δούμε. Στο κυπέλου. Ναι. Όχι στο... Εντάξει, είναι σε δύσκολη εβδομάδα. Παραδικό, ναι, στον Πανιόνιο. Γιατί σκέφτεται ότι η εβδομάδα είναι Άρης, Πανιόνιος, Τετάρτη και Κυριακή είναι Παναθηναϊκός. Δηλαδή η εβδομάδα είναι λίγο ζόρικη. Ναι, το σημαντικό θα είναι ο ΠΑΟΚ να περάσει στο κύπελο. Εντάξει, το να μου παίξει ο Γιαννούλης και ο Πέλκας δεν θα παίξει ο Γιαννούλης. Τώρα... Θα με θυμηθεί όταν έρθει η ώρα. Θα παίξει ο Βιερίνια, θα παίξει ο Ζαμπά, θα παίξει ο ΑΚΠΟΜ. Θα δούμε αν θα παίξει ο Ολιβέιρα, πώς θα είναι εκείνη την ώρα, σε εκείνη τη φάση η κατάσταση των παιχτών. Εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος ότι εκείνο το ματς θα το αντιμετωπίσει ο Λουτσέσκου σαν να έχει απέναντι τον Ολυμπιακό και θα βάλει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Όχι ότι ο Γιαννούλης ή ο Σφιντέρσκι ή ο Λιμνιός είναι οι δεύτερες επιλογές προς Θεού. Όχι όμως ότι και η ήττα στη Νέα Σμύρνη ήρθε επειδή ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Γιατί εκείνη η ήττα ήρθε χωρίς να καταλάβει κανείς. Γεγονός. Δεν είναι δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ τότε ήταν κακός κοντά στον Πανιόνιο και έχασε. Πάλι θα μπορούσε να έχει κερδίσει. Και με την εικόνα που είχε. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι το φοβάσαι το παιχνίδι. Πιο πολύ σου έχει μείνει το σκορ. Mm-hmm. Έτσι. Για μένα, εγώ αυτό έχω στο μυαλό μου. Δεν το φοβάμαι αυτό το παιχνίδι. Γιατί εντάξει, ο ΠΑΟΚ έδειξε ακόμα και με εκείνη την δεκάδα το είχε το ματς. Τώρα το πώς έχασε, το έχασε χωρίς να το καταλάβει. Εντάξει, μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου έχουμε δρόμο. Πώς έχει δημορφωθεί. Η φάση είναι το παιχνίδι του. Της εγώ νομίζω ότι ο Ολιβέιρα θα μπει εκεί. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Δεν ξέρω ο Άντρε με την ενόχληση που είχε που ζήτησε αλλαγή. Μάλλον το προλαβαίνει, δεν πρέπει να έχει κάτι. Να. Κάναν κάτι στο ρεπόρτ. Όχι, δεν έχει βγει ακόμα. Όχι, έτσι κι αλλιώς η ομάδα έχει και ρεπόρτ. Τώρα δεν ξεκούρασε. Δεν πρέπει να έχει κάτι. Πέθανε ο Σιχηδής. Ναι. Ο οποίος έσφαξε ιστορία, το σόι, εντάξει. Και ναι, το κόψε κομμάτια. Το διάβαζα πριν. Τον θείο του, τους γονείς του, την αδερφή του, τη γιαγιά του. Και το έμαθαν γιατί... Και έναν του έκοψε το μέλος και του το μπούκωσε. Ξέρεις ποιο είναι το συγκλονιστικό. Οπότε ήταν πολύ ήρεμος όταν μιλούσε μετά. Και αυτό.
Και μετά τη δολοφονία όλη τη οικογένεια, κάθισε φίλε στο τραπέζι και έφαγε. Δηλαδή τόσο απάθεια και τόσο. Επινούσε. Ψυχαστή. Τι γελάμε τώρα. Αφού πίστευε ότι όλοι λέει τον. Ήρθαν να τον σκοτώσουν αυτόν. Πίστευε ότι όλοι είχαν ένα σχέδιο. Και του σκότωνε. Τέλος πάντων. Θα μπορούσε να γίνει ταινία ως Εχίδη. Εύκολα. Ε? Εύκολα. Ή μάλλον έχει γίνει ταινία. Μπορεί να το είδε σε καμία ταινία αυτό ως Εχίδη. Και να το έκανε. Εύκολα. Παναγία μου, τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι, είναι το μάτι της Δευτέρας. Νομίζω εκεί σιγά σιγά η προσοχή στρέφεται. Και λογικό είναι. Θες κάτι για Βαρέλα να πούμε. Ο Βαρέλα είναι ένα. Που μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι δεν έχει υπογράψει πουθενά. Ναι. Αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Και τι, πού το ξέρεις. Πού το ξέρεις. Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα. Στο είπε. Ε? Στο είπε ο ίδιος. Συνέχισε. Είναι, σου λέω 101% τώρα που μιλάμε δεν έχει υπογράψει πουθενά. Δεν είχε τη λόρα, αγόρι μου. Περιμένει ο άνθρωπος. Περιμένει ο άνθρωπος. Ωραία. Αποφάσισε ο χθες να τον φωνάξει. Θα τον φωνάξει. Δεν θα πάρει 1,5 εκατομμύριο που θέλει. Αλλά θα πάει κοντά με τα μπόνους και με αυτά. Θα υπογράψει. Κανένας που κάθισε στο τραπέζι με τον Ιβάν δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την πειθό του. Η οποία είναι ποντιακή ξεκάθαρα. Δηλαδή ευθεία. Όχι μαμούσου του γλύκες και τέτοια. Έτσι, πες τα. Εντάξει. Ναι. Σε θέλουμε, σε αγαπάμε, θέλουμε να μείνεις. Τι θέλεις αυτά. Αυτά εμένα βρήκες. Και σε καλό ωραία. Timing το πετυχαίνει ο ναι. Φερνάντο. Ναι, ναι. Ναι, όχι, θα είναι λίγο. Ναι, το πετυχαίνει σε καλό timing. Πολύ καλό. Σε καλό timing θα το φωνάξει, θα του πει πάρε ένα και κάνα 200 μπόνους. Εικάζω. Και υπέγραψε για 3 χρονάκια. 31 είσαι. Από την Αφρική μπορεί να είσαι και 33. Δεν το ξέρουμε. Πορτογάλος ο άνθρωπος. Έχει μια ρίζα. Δύο. Έχει μια δύο ρίζες, ναι. Αυτός και Πορτογαλία. Υπέγραφε να τελειώνουμε. Καλή πειθό είχε και ο Πατατούδης, απλώς δεν πλήρωνε μετά. Ο Πατατούδης, το τελείωνε μέσα σε ένα δίλεπτο, Σταύρο. Θυμάσαι πολύ καλά. Έλεγε... Όποιο και να φώναζε. Πόσα θες, 60 εκατομμύρια. Μόνο. Σε δραχμές τότε. Πάρε 80. Πάρε 80, αγόρι μου. Τέτοια έχει πειθός. Φέρει έναν που δεν μπορεί να περπατήσει. Λούκα Πάστινε. Είμαστε στην Ιντερσάτ μέσα. Ένα τερματοφύλακα. Του λέω τι είναι αυτό το μαλάκι, δεν ξέρω προχωράει. Είχε πρόβλημα με τη μέση, φαινόταν. Είχε έρθει με τη γυναίκα του. Πολύ καλό θεματοφύλακα. Μπαίνουν στο βιογραφικό, τότε είχε μόνο Soccer Association. Τίποτα άλλο για να βρει. Έπρεπε να έχει κωδικού, έτσι βρίσκω ένα κωδικό, μπαίνω μέσα. Γάμα Ιταλία. Τι κάνετε, 70 εκατομμύρια. Τι 70 εκατομμύρια, ρε. Άντε ανάκατα. Όποιο περνούσε. Αφού θα έμπαινα κι εγώ, απλά είχα παχύνει. Θα έμπαινα κι εγώ σε ένα γραφείο, του έλεγα 100. Τι 100, 100. Είμαι σε καλή κατάσταση. Ποια σεζόν έγινε το παλικάρι αυτό με τη μέση. Ε? Ποια σεζόν έγινε. Νομίζω 2001. 2000-2001, εκεί κάπου. Δεν είχαμε άγγελο, φαντάζομαι. Κακός φαντάζεσαι, είναι πάρα πολύ πιθανό να είμαι σίγουρος ότι δεν είχαμε. Ναι, τέλος πάντων. Λούκα Πάστινε, πάτα το. Εύκολο είναι. Λούκα με γιου. Πάστινε, όπως τα ακούς. Πάστινε, μπράβο. Μπράβο, Στέργιο. Την 8η φορά. Λούκα Πάστινε. Wikipedia. Ζωγράφο, άνεση. Ωραία, φίλε. Α. Ωραίο παλικάρι. Ναι, τότε όταν... αυτό είναι πολύ μικρός. Λοιπόν, Μασέσε, ομάδα είναι αυτή, παιδιά. Ναι. Τωρίνο. Τωρίνο όταν είχε παίξει. Βλέπω δίπλα ένα 0 και σε παρέθεση ακόμα ένα 0. Ναι. Καζερτάνα. Ναι. Ξανά Τωρίνο, όπου παίζει 33 μάτς. Τζένοα. Τωρίνο. Και 2001-2002, Λοντιτζιάνι. Εκεί έπαιζε όταν ήρθε. Λοντιτζιάνι. Ναι. Όταν ήρθε εκεί έπαιζε. Και έκλεισε την καριέρα του στην Καραρέσε. 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 Ο βασιλιάς δεν μπορούσε να το πει με τίποτα αυτό. Με το σαρό. Καραρέσε. Λούκα Παστίνε. Λούκα Πάστινε. Παστίνε θα είναι. Είχε πρόβλημα στη μέση όταν ήρθε. Ναι. Δεν μπορούσε να κουνηθεί σου. Και ο Ζέλικο στη μέση είχε. Ο Μπρίκιτς. Ρε τι ζούμε. Το μεγαλύτερο φλάσο βέβαια με θεματοφύλακες για να πάμε στο διάλειμμα τώρα. Το φάγαμε με το Ρέι. Θα το πούμε τώρα στον αέρα. Oh. Όπου την πρώτη προπόνηση του βαράνε 12 φάουλ. Ήσουνα. Ναι. Τρώει τα 8 και τα 4 πάνε out. Αυτό δεν το ξαναδεί στη ζωή μου. Πιάνουμε το κεφάλι μας. Έτυχε, εντάξει. Λέμε δεν μπορεί. Εντάξει, έφτιαξε το jet lag. Μετά βελτίωσε την εικόνα του εννοείται. Αλλά
φάνηκε και εκεί ότι δεν είναι το προφίλ, ότι θέλει λίγο. Να, να πεις. Ναι. Ναι, τι πρέπει να βρούμε κάτι για να μαλώνουμε Σταύρο και αγάπη. Ναι. Θα ξεκινήσουμε από αύριο γιατί δεν παίζει ο Ρέι. Πάλι αυτό. Τι να βρούμε άλλο. Γιατί δεν πήγε στη Νέα Σμύρνη και όλα αυτά, ναι. Η ερώτηση αυτή ξεκίνησε στην καριέρα μου από τον Πέτρο των Κοντέων, γιατί δεν παίζει ο Κοντέων. Ωραία, από εκεί ξεκίνησε στην καριέρα μου. Τα φιλιά μου στο Πετράκι που έχει και το Μικέλ εκεί στην Ηλιούπολη πάνω στην πλατεία. Θα περάσουμε μια μέρα να πιούμε και ένα καφέ και στην παλιά την γειτονιά. Και από τότε, φίλε, την έχω ζήσει αυτή την κουβέντα. 26 φορές. 26.000 φορές. Ναι. Πάμε διάλειμμα, χορηγή. Λοιπόν, Ρίζιζι Καζίνο, Θέατρο Βεργίνα, την 5η 14 Φεβρουαρίου, Μύρονα Στρατής, Ελισάβετ Σπανού και ο Γιώργος Αξάς στο Θέατρο Βεργίνα. Οι πόρτες, παιδιά, ανοίγουν στις 10. 12 ευρώ είναι η προπόληση των εισιτηρίων, 15 ευρώ είναι στην είσοδο. Θα υπάρχει δωρεάν μετακίνηση και επιστροφή από το Βασιλικό Θέατρο στις 9.30, στις 10 και 4 και στις 11 για όσους δεν έχουν μεταφορικό μέσο. Θα σας πάρει το Θέατρο Βεργίνα και θα σας αφήσει από εκεί που σας πήρε. Προπόληση εισιτηρίων στο καζίνο όλο το 24ωρο, στα καταστήματα public, ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 217-234-567. Ισχύουν οι επιλογές αυτές και για να πάρετε εισιτήρια για τον Τάκη Ζαχαράτο στο Θέατρο Βεργίνα, Παρασκευή και Σάββατο που μας έρχονται. Οι επόμενες παραστάσεις δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική η είσοδος στο Regency Casino. Δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου, πρέπει απλά να έχετε κλείσει τα 21 χρόνια ζωής. Δεν υπάρχει κάποιο όριο στην ηλικία για όσους θέλουν να δουν είτε το Λάκι τον Τάκη Ζαχαράτο ή να πάτε στο μεγάλο πάρτι της 5ης, όπως σας είπα, με Μύρονα Στρατή, Ελισάβετ Σπανού και Γιώργο Αξά. Μαζί μας είναι ένα δωμό. Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, με τα νέα της γραφεία να είναι εντυπωσιακά και πολύ πιο φωλικά, νομίζω, σε σχέση με τα προηγούμενα. Υπάρχει πάρκινγκ όλη την ημέρα διαθέσιμο και γενικά πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμο σημείο. Και βέβαια, αν θέλεις η κουζίνα σου να γίνει πολύ πιο εντυπωσιακή, αλλά να είναι και το περιβάλλον έτσι λίγο πιο γαλήνιο για σένα, να είναι το δικό σου happy place, τοποθέτησε όλες τις συσκευές μέσα σε ντουλάπια για να εξοικονομήσεις χώρο και να γίνουν όλα πολύ πιο απλά. Το design δεν κοστίζει. Αν εμπιστευτείς τους κατάλληλους ανθρώπους, τις αναδομώ. Αναδομοπαπλανακίνηση.gr το site για να μπεις και να πάρεις μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Πάρα πολλές προσφορές, μέχρι και άξιο 6 άτοκες δόσεις ή αναδομό. Και αν μπείτε στο αναδομοπαπλανακίνηση.gr, βλέπετε, παιδιά, με κάθε λεπτομέρεια, και το εννοώ αυτό με κάθε λεπτομέρεια, τι περιλαμβάνουν τα πακέτα της αναδομού, είτε για ανακαίνιση του παιδικού δωματίου, του μπάνιου, της κουζίνας, είτε ολόκληρου του σπιτιού. Ενώ οι άνθρωποι της αναδομού σας ετοιμάζουν και μακέτα τρισδιάστατη για να δείτε το χώρο σας πώς θα γίνει πριν καν ξεκινήσουν οι εργασίες. Μαζί μας είναι και η Στίχημαν. Η μέρα Champions League, η σημερινή και η αυριανή, αλλά υπάρχουν και άλλες επιλογές για στοίχημα για όσους δεν αρέσκονται να ποντάρουν στους αγώνες του Champions League, αν και νομίζω είναι η μειοψηφία. Πάρα πολλές επιλογές και σήμερα και αύριο, εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα, ειδικά στοιχήματα, corner, κάρτες, scorer, ημίχρονα τελικά, goal, τα πάντα. Από κινητό, tablet ή υπολογιστή, εύκολη πρόσβαση, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα. Μην ξεχνάτε το σερί, μπορείτε ακόμα να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό της Stoiximan με ένα εύκολο πρόγραμμα που το κατεβάζετε και για κινητά Android και για κινητά iOS. Με 100.000 ευρώ κάθε μήνα μοιράζει η Stoiximan, που υπάρχει και το online καζίνο της Stoiximan και εκεί από κινητό, tablet ή υπολογιστή, εύκολη πρόσβαση, τεράστια jackpot, μεγάλες συγκινήσεις και πολλά κέρδη. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάω 24, θα μπούμε λίγο στο μπάσκετ γιατί αύριο έχουμε το μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλο παιχνίδι όντως. Με την Κίμηση στις 5. Η ομάδα αναχώρησε το πρωί αρχικά για Αθήνα αεροπορικός και μετά οδικός για τη Χαλκίδα. Μια ωρίτσα είναι. Ναι, νομίζω το απόγευμα θα έχει και μια τελευταία προπόνηση στο γήπεδο. Αύριο το παιχνίδι στις 5, στις 7 είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 7.30 νομίζω, ή 7.30 είναι. Ναι. Θα ξέρουμε πότε αύριο το βράδυ τους δύο φιναλίστ του τελικού. Μέχρι να έχουμε τον καλεσμένο μας και αφού μπήκαμε στην ενότητα του μπάσκετ, γίνανε γνωστές οι επιλογές του Θανάση Κουρτόπουλου για τους αγώνες της Εθνικής με Γεωργία και Γερμανία, με Γεωργία 21 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο, με Γερμανία στη Γερμανία στις 24 Φεβρουαρίου. Δεν έχει παίκτες Ευρωλίγκας μέσα, αναμενόμενο. Τριπλή εκπροσώπηση του ΠΑΟΚ στην Εθνική, Αντώνης Κόνιαρης, Βαγγέλης Μαργαρίτης και ο Λίνος Χρυσικόπουλος. Ξαναλέω, Κόνιαρης,
Μαργαρίτης και Χρυσικόπουλος θα είναι οι τρεις εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ στην Εθνική για το φινάλε της υποχρεώσης, των υποχρεώσεων στα παράθυρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας στην άλλη γραμμή. Θα καλησπερίσουμε τον Σωτήρη Νικολαίδη, μία φορά κυπελούχος Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ το 99 και δύο φορές φιναλίστ και τις δύο, αν δεν κάνω λάθος, με τον Μαρούσι. Έτσι είναι, Σωτήρη, καλησπέρα. 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 Και μία φορά κυπελούχος Ευρώπης και πάλι με τον Μαρούσι τη σεζόν 2000-2001. Και φιναλίσουμε τον ΠΑΟΚ το 96. Και φιναλίσουμε με τον ΠΑΟΚ το 96, σωστά. Και Βιτόρια, με την Ταουγκρές μάλλον. Ναι, σπουδαίο παιχνίδι εκείνο. Σε έναν άδικο τελικό για μας. Δεν άντεξε η ομάδα. Ναι. Για πολλούς λόγους. Και έπαιξε ρόλο και η διαιτησία, εντάξει. Όλοι θυμόμαστε, οι παλιότεροι τουλάχιστον. Εντάξει, είδαμε στην έδρα της ομάδας που πήρε το τρόπαιο, εντάξει. Φανταστείτε εκείνος ο τελικός να γινόταν στο Παλαιτεσπόρ. Ναι. Τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Με μια ομάδα που έκανε μια εκπληκτική πορεία μέχρι να φτάσει εκεί, εντάξει. Νομίζω δεν είχατε αντίπαλο. Ήταν αντάκ, ναι, πολύ καλή πορεία, πολύ καλή πορεία. Δηλαδή καταφέραμε να φτάσουμε στον τελικό. Το κρίμα ήταν ότι θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να το πάρουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Το παιχνίδι... Τις ατυχίες, ναι. Ναι. Το παιχνίδι με τις Αλγκύριες στο Παλαιό, ας πούμε, έχει μείνει στην ιστορία, ημιτελικός. Ναι, μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφορά. Σωτήρη, από εκείνο το κύπελο, τι θυμάσαι λίγο να ξεκινήσουμε με τα παλιά πριν πάμε στα φρέσκα, το 99. Εύκολα ο ΠΑΟΚ. Έτσι φάνηκε απ' έξω τουλάχιστον. Εύκολο φάνηκε, ναι, ήμασταν μια πολύ καλή ομάδα, δεμένη. Είχε ξεκινήσει αυτή η πορεία παίρνοντας την πρόκριση για τους 8 ή για τους 4 μέσα στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό. Μετά στον ημιτελικό νομίζω κερδίζαμε τον Άρη και στον τελικό την ΑΕΚ. Ήταν ένα πολύ όμορφο διήμερο για μας, για την ομάδα του ΠΑΟΚ και για μας τους παίκτες, εκείνο το διήμερο στο ΣΕΦ. Καταφέραμε να κατακτήσουμε ένα τίτλο που μέχρι τώρα νομίζω είναι και ο τελευταίος. Ο τελευταίος είναι, ναι. ΠΑΟΚ. Παίξαμε όμορφο μπάσκετ, ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι, είχαμε προσήλωση στο στόχο και νομίζω καταφέραμε να κατακτήσουμε τον τρόπο δίκαια και στον ημιτελικό και στον τελικό και είναι μια πολύ όμορφη ανάμνηση. Σπουδαία ομάδα και εκείνη, Σωτήρη. Με σένα, με τον Κίνγκ, με τον Γόλτερ Μπέρι, Μπαλογιάννης, Γιαννούλης, Κολτεμπέλα, Μοράλες, Κολτεμπέλα, Κίνγκ, ναι, Μασλαρινός, Κακιούσης, ο Περάλ, ο Δέσπος, ο Χρήστου, γενικότερα μια ομάδα με έντονο ελληνικό στοιχείο, αλλά με ξένους τώρα τα μιλάμε για... Τότε ήταν ναι, μόνο δύο Έλληνες, μόνο δύο ξένοι και δύο κοινοτικοί ήταν αυτοί που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έντονα το ελληνικό στοιχείο. Αλλά δηλαδή, ομάδα, οι δύο ξένοι ήταν... Οι δύο ξένοι ήταν πυραυλοκίνητοι. Ναι, και ο Φράγκη και ο Γόλτερ, εντάξει, τώρα μιλάμε για Γόλτερ Μπέρι, αλλά και ο Φράγκη ήταν ένας παίκτης ιδιαίτερα εκρηκτικός. Ο οποίος έκανε από τις καλύτερες χρονιές που έχει κάνει στην Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. Είχε κουμπώσει καλά με την ομάδα. Γνωσμένης αξίας παίκτης. Πολύ μεγάλο σκόρερ, πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Στα δύσκολα παιχνίδια δεν σταματούσε πουθενά. Ωραίες εποχές για την ομάδα μπάσκετ. Πολύ ωραία. Μακάρι τώρα αυτή τη στιγμή και ο ΠΑΟΚ να καταφέρει να προσπεράσει αυτό το εμπόδιο που λέγεται Κίμη και να καταφέρει να φτάσει στο τελικό. Σωτήρη, θεωρητικά μοιάζει ένα μάτς στα μέτρα του ΠΑΟΚ, αλλά επειδή είναι ένα ημιτελικός κυπέλλου, είναι παιχνίδι νοκάουτ και ο ΠΑΟΚ έχει έτσι τρανταχτές γκέλες τα τελευταία χρόνια. Πώς το προσεγγίζεις, ναι, το μάτς εσύ? Νομίζω ότι έφτασε η ώρα ο ΠΑΟΚ να φτάσει σε έναν τελικό. Νομίζω ότι είναι το διαφιλονίκη το φαβορί. Παίζει ο Ρομπάσκετ, έχει αρκετά έμπειρους παίκτες, είναι δεμένη η ομάδα δύο τελευταία χρόνια με τον ίδιο προπονητή, τον ίδιο θεωρητικά κορμό, με τους Έλληνες παίκτες και τον Γκος, ο οποίος έμεινε από πέρσι και έχει δέσει πολύ με την ομάδα και τη βοηθάει, αλλά είναι και ο ηγέτης αυτής της ομάδος. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να προσφεράσει το εμπόδιο που λέγεται Κίμη, που είναι μια έκπληξη για το ελληνικό μπάσκετ και έτσι πως ήρθαν οι κληρώσεις στο να φτάσει μέχρι τον τελικό. Αυτή τη στιγμή είναι απέναντι από τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει τα δύνατα δυνατά, θα καταβάλει την κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσπεράσει το εμπόδιο που λέγεται εκείνη για να φτάσει στο τελικό. Πού μπορεί να κριθεί αυτός ο ημιτελικός? Νομίζω στη θέληση, στην άμυνα, στο ότι ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει σίγουρα να επιβάλλει το ρυθμό του. Αυτή με τον ενθουσιασμό, με τα τρίποντα, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει σε πολύ υψηλό ρυθμό πάνω κάτω, όπως και ο ΠΑΟΚ βέβαια. Αλλά στη δεδομένη στιγμή αυτό που θα θέλει ο ΠΑΟΚ να ελέγξει είναι σίγουρα ο ρυθμός.
ο ρυθμός να παίρνει τα αμυντικά rebound και να πηγαίνει το παιχνίδι εκεί που θέλει ο ίδιος. Και όχι να το αφήσει ανεξέλεγκτο να πηγαίνει πάνω κάτω με πολύ γρήγορο τέμπο, που σε αυτό το παιχνίδι μπορεί να έρθουν και τα εύκολα λάθη, ίσως και να δώσει το δικαίωμα στον άλλον να βάλει κάποια μεγάλα σουτ, να πάρει ενθουσιασμό, να βάλει ίσως και τον κόσμο στην εξίσωση. Ο ΠΑΟΚ, παίζοντας δυνατή άμυνα, λέγοντας το ρυθμό, νομίζω ότι θα καταφέρει να πάρει το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να υποτιμήσει την Κίμη ούτε κατά 1%, έτσι δεν είναι? Καμιά ομάδα στον κόσμο δεν μπορεί να υποτιμήσει καμία άλλη αν δεν μπει μέσα στο γήπεδο και παίξει και επιβάλλει το δικό τους παιχνίδι για να κατακτήσει στα 40 λεπτά το μάτι, το ροσφύλλο που λέμε κι εμείς. Η Κίμη όντως δεν είναι σε καλό φεγγάρι, έτσι φαίνεται, και από το πρωτάθλημα γενικότερα, αλλά παραμένει μια ομάδα που έχει αθλητικά παιδιά μέσα και έμπειρα παιδιά έχει. Γενικά ένας αντίπαλος που... Εντάξει, θεωρητικά δεν υπάρχει σύγκριση με τις δύο ομάδες. Η Κίμη, ενώ έκανε μια καλή πορεία πέρυσι στο ελληνικό πρωτάθλημα, φέτος δεν ξεκίνησε τόσο καλά, άλλαξε και τον προπονητή, έχουν αλλάξει και 2-3 ξένους, τώρα κάναν κάποιες νίκες. Καταφέραν να ξεφύγουν από τις δύο τελευταίες θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό. Θεωρητικά είναι καλά ψυχολογικά, περιμένουν πολύ, φαντάζομαι και αυτοί, μέσα από αυτό το ημιτελικό να δείξουν πράγματα, ίσως να πάνε και στο τελικό που θα είναι ό,τι καλύτερο θα έχει πετύχει στην ιστορία της ομάδος. Ναι. Άρα και αυτοί θα είναι δύσκολο να... Δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο κίνητρο και οι ξένοι και οι Έλληνες. Ναι. Αλλά και πάλι θα πω ότι το διαφελονίκητο φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ, έχει και την εμπειρία, ξέρει και το πώς, έχει και μια ομάδα που είναι στημένη 2 χρόνια, έχει και καλύτερο ρόστερ και πιο μεγάλο ρόστερ. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα ο ΠΑΟΚ δεν θα καταφέρει σήμερα να κερδίσει το μάτς. Την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε εδώ μαζί μας τον Χάτσερ, μας έλεγε ότι δεν μπορούν όσοι ήταν στο παιχνίδι με τον Φάρο να ξεχάσουν εκείνο τον ημιτελικό. Ίσως παίξει και αυτό ένα ρόλο αύριο. Το σημαντικό, είμαι σίγουρος, θα τους το έχουν τονίσει όλο και ο κόσμος, ο Παπαθεοδόρου και όλο το τεχνικό επιτελείο, ότι το σημαντικό είναι να είσαι συγκεντρωμένος και να μην υποτιμάς κανένα. Αν από το πρώτο λεπτό μπουν πεινασμένοι, έτοιμοι να θυσιάσουν ο ένας το κορμί του για τον άλλον, το εγώ για το εμείς, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει την πρόκληση και θα παίξει και καλό μπάσκετ. Να προσπαθήσει δηλαδή να πάρει μια εύκολη θεωρητικά νίκη. Στο τι περίμενες να βγάλει η ομάδα αυτή την αντίδραση στο τελευταίο δίμηνο, με τα γνωστά προβλήματα που είχαμε και αποχωρήσει παικτών, αλλά η ομάδα να μην χάσει και την ισχύ της και την ομοιογένεια και το κίνητρό της? Ήταν για σένα αναμενόμενο? Τα προβλήματα αναμενόμενο όχι, αλλά καμιά φορά τα προβλήματα συσπυρώνουν. Προφανώς το κλίμα μεταξύ των παιδιών και της ομάδος και του τεχνικού επιτελείου είναι πολύ καλό. Αυτό παίζει νομίζω το σημαντικότερο ρόλο. Σίγουρα τα προβλήματα, δηλαδή η ομάδα λειτουργεί σαν μια οικογένεια. Πολλές φορές τα εύκολα εφησυχάζεσαι, χαλαρώνεις και βγαίνουν και κάποια προβληματάκια προς τα έξω. Όταν έρχονται τα προβλήματα πρέπει να συσπυρωθείς. Και αν έχεις υγιείς βάσεις, εκεί συσπυρώνεσαι πιο πολύ και ο ΠΑΟΚ έδειξε μέταλλο και αντίδραση. Ναι. Παρόλο ότι φύγει και του Αθηναίου και του Μορέιρα, ο ΠΑΟΚ έπαιξε τώρα ένα μήνα, ενάμιση, έπαιξε καλό μπάσκετ, πήρε σημαντικές νίκες, κατάφερε να προκριθεί στο Champions League. Έχει την πρόκληση του τελικού τώρα μπροστά του και τον τελικό, καλώς ευχόντων των πραγμάτων, την Κυριακή. Και σίγουρα και τους 16 που παίζει το Champions League με την ΑΕΚ. Στην Ελλάδα... Μια καλή κλήρωση. Στην Ελλάδα θα μπορούσε να είναι τώρα εκεί που είναι το Περιστέρι, αν δεν μετρούσε το καλάθι στη Λίμνο που κατά κοινή ομολογία δεν έπρεπε να μετρήσει. Άρα γενικότερα, αν τα βάλουμε όλα κάτω, η πορεία της ομάδας είναι με δυνατότητες. Είναι καλή. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση υποθετική. Ο ΠΑΟΚ πέρσι κατάφερε να κερδίσει 4 φορές στην ΑΕΚ και να βγει στην τρίτη θέση. Θα μπορούσε κάποιος να του πει αν θα αντάλλασε το Champions League και το κύπελο και ας έβγαινε έκτος όπως και η ΑΕΚ. Νομίζω ότι πιο πολλοί θα θέλανε να πάρει το Champions League και το κύπελο και ας έβγαινε έκτος στο πρωτάθλημα, που στην ουσία δεν σου δίνει τίποτα παρά μόνο μια θέση στο Champions League. Δηλαδή είτε βγεις τρίτος είτε έκτος είναι το ίδιο πράγμα. Θα είχε νόημα αν η τρίτη θέση σου έδινε κάτι καλύτερο στην ευρωπαϊκή πορεία που θα είχε την επόμενη χρονιά. Αλλά νομίζω το κύπελο είναι αυτό που μένει. Και άρα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι ένα βήμα πάνω από πέρσι, γιατί έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε ένα τελικό και έχει και τη δυνατότητα να προκριθεί, να κάνει ένα βήμα παραπέρα και στην Ευρώπη. Για να το κλείσουμε το κυπέλου, δεν θα σου κάνω ερώτηση
για το αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει το κύπελλο. Προέχει, νομίζω, συμφωνεί να περάσει την Κίμη. Όλα τα υπόλοιπα έπονται. Τον άλλο τον ημιτελικό πώς τον βλέπεις? Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι μέσα στην έδρα του εύκολα ή δύσκολα καταφέρνει να κερδίζει τα μάτς. Είναι ένα ντέρμπι με δύο κορυφαίες ομάδες τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστών, όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρωλίγκα. Και η κάθε μία ομάδα έχει τα δικά της προβλήματα. Ο Παναθηναϊκός με τους τραυματισμούς στον Γκάρ στη θέση 2, με τον Παπά τώρα πρόσφατα, με τον Τζέσκι πιο πρόσφατα και με τον μακροχρόνια τραυματία Λάγκφορντ. Αλλά είναι ένα μάτς το οποίο δεν πάβει να είναι το απόλυτο ελληνικό ντέρμπι σε επίπεδο συλλογικό. Σωτήρη, το είπες και πριν για την κλήρωση με την ΑΕΚ. Αυτή η κλήρωση και η προοπτική ο ΠΑΟΚ να κάνει ακόμα ένα βήμα. Και γιατί όχι, εντάξει, το πάμε λίγο μακριά να κάνει ακόμα ένα, γιατί ούτε η Μπάμπερκ ούτε η Μπάμβιτ είναι οι σούπερ ομάδες. Βέβαια είναι από το ΠΑΟΚ καλύτερη σχέδιο, δεν το συζητάμε. Αλλά όλο αυτό είναι ακόμα ένα κίνητρο για την ομάδα να μείνει δεμένη, να μείνει γερή και να παλέψει και για την υπόκριση στο Champions League. Σε πρώτη φάση να περάσει την ΑΕΚ. Έτσι ακριβώς. Στόχος είναι αυτός που συσπηρώνει τα παιδιά. Ο στόχος του κυπέλου, ο στόχος του ότι να προκριθούν και να πάνε παρακάτω. Αν δεν υπήρχαν αυτά, ίσως να είχαν λίγο χαλαρώσει, να είχαν βγει προβλήματα παραέξω που δεν τα ξέρει κανένας. Ή μπορεί να είχαμε άλλη μία-δυο αποχωρήσεις ενδεχομένως. Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η μεγάλη πρόκληση που λέγεται τελικός κυπέλου μετά από 6 χρόνια. Και ένας βατός αντίπαλος που με μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ. Αλλά τα τελευταία 2 χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι εύκολα δύσκολα καταφέρνει και τον κερδίζει. Πέρυσι είχε 4-0. Φέτος τον απέκλεισε από τα προημιτελικά στο κύπλο και στην Θεσσαλονίκη πήρε μια εύκολη νίκη για το ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια έχει και μια ήττα στην Αθήνα. Αλλά θεωρητικά ο ΠΑΟΚ μπορεί να ματσάρει πολύ καλά την ΑΕΚ. Φαντάζομαι ότι συμφωνείς ότι και για τα παιδιά και για τον coach, όταν έρθει με το καλό η ώρα του αγώνα με την ΑΕΚ, θα πρέπει το παρατάκι να είναι επιτέλους γεμάτο, έτσι είναι? Να μην μιλάμε για 3.000 και 3.500. Αυτό θα πρέπει ταξίζουν να γίνει τα παιδιά, όχι μόνο σε πρόκριση 16 του Champions League, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται σε κάθε μάτς. Δεν θα γίνει σε κάθε μάτς, δυστυχώς. Ναι, αλλά όσο να τον πιο πολλοί κόσμος, γιατί αυτή η ομάδα αξίζει τη συμπαράσταση του φιλαθλού κοινού του ΠΑΟΚ. Καμιά φορά δηλαδή που πηγαίνω στο γήπεδο και βλέπω 500 και 1000 άτομα, με στεναχώρει, γιατί θυμάμαι τα δικά μου χρόνια που σχεδόν πάντα σε κάθε μάτς, είτε με εύκολη είτε με δύσκολη, είτε Ευρώπη είτε Ελλάδα, ήταν σχεδόν γεμάτο το γήπεδο. Στα δικά σου χρόνια υπήρχε μάχη για ένα εισιτήριο. Αξίζει τον κόπο. Πραγματικά μάχη όμως για ένα εισιτήριο. Ναι, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί στην ουσία ο καθένας μας στα δύσκολα θέλει να στηρίζεται. Στα εύκολα όλοι είναι κοντά. Τώρα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ έχει την ανάγκη του κόσμου. Φανταστείτε να παίζει σε κάθε μάτς με 3 και 4 και 5.000 κόσμο. Ναι. Διαφορετικά θα ήταν. Ίσως να έχει λιγότερες ήττες, ίσως να μπορούσε η ομάδα και η διοίκηση να προσελκύσει περισσότερους χορηγούς. Γιατί όταν απευθύνει σε 5.000 κόσμο, διαφορετικά προσεγγίζει ένα χορηγό και διαφορετικά προσεγγίζει ο χορηγός την ομάδα που έχει 500.000 άτομα. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Σωτήρη, τελευταία ερώτηση. Είναι στο χέρι του κόσμου να στηρίξει την ομάδα και την κάθε ομάδα, κάθε φίλαθλος να στηρίζει την ομάδα του, όχι μόνο στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Τελευταία ερώτηση. Αυτά τα 20 χρόνια από το 99, πώς πέρασαν για σένα, γρήγορα, αργά? Νομίζω ότι είναι εκθέσει ο τελικός, το Final Four στο ΣΕΦ. Είναι πολύ μακρινό, όπως είναι. Παρόλο που 20 χρόνια εγώ είναι πολλά, κατάλαβες, και για μένα το λέω. Είναι σχεδόν η μισή μου ζωή, αλλά το θυμάμαι πολύ έντονα. Θυμάσαι κάτι, άλλο, πέρα από την επιστροφή με το τρένο, εντάξει, και τα χιόνια? Αυτό θα έλεγα. Με πρόλαβες, ήταν πολύ ωραίο. Παρόλο που υπήρχε ταλαιπωρία, αλλά ήταν πολύ ωραίο, γιατί λόγω του χιονιού δεν καταφέραμε να γυρίσουμε το ίδιο βράδυ για να πανηγυρίσουμε με τους φιλάθλους και με τους δικούς μας ανθρώπους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε βγει τότε στην Αθήνα και την επόμενη μέρα γυρίσαμε με τρένο. Με τρένο, ναι. Η εικόνα χιλιάδων οπαδών του ΠΑΟΚ να μας περιμένει στο σταθμό ήταν πολύ ωραία. Και να βγαίνουμε μέσα στα χιόνια ήταν πολύ όμορφο. Ξέρεις, είναι κρίμα που δεν υπήρχαν τότε τα κινητά με κάμερα να έχουμε εικόνα από μέσα το τρένο. Φαντάζομαι περάσατε καλά στο ταξίδι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, ναι, ήταν ωραία. Ωραίες αναμνήσεις και μακάρι να το ζήσουν και τα παιδιά της ομάδας που είναι τώρα. Μακάρι. Μακάρι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη. Εγώ ευχαριστώ. Να περνάς καλά, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Σωτήρης Νικολαίδης, μέλος εκείνης της πάρα πολύ καλής ομάδας
του Δικεφάλου με τους σούπερ ξένους και ο Φράγκι Κίνγκ και ο Γόλτερ Μπέρι, ο Σωτήρης, ο Μπαλογιάννης, ο Κολτεμπέλα, γενικότερα μια ομάδα που διέλυσε και τον Άρη και την ΑΕΚ σε εκείνον τον ημιτελικό του ΣΕΦ. Μια ΑΕΚ αγάπη που είχε στην συνθήτη τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Ναι, αυτό βλέπα τώρα. Σε εκείνον τον τελικό. Με τις συνθέσεις. Ναι. Ωραία χρόνια, μακάρι και τα παιδιά αυτά, όπως είπε και ο Σωτήρης, να ζήσουν έτσι μια πρόκληση στο τελικό. Και γιατί όχι να μην διεκδικήσουν στα ίσια και το κύπελο. Να επιστρέψει επιτέλους ο μπασκετικός ΠΑΟΚ στα τρόπαια μετά από 20 χρόνια. Είναι δύο δεκαετίες γεμάτες. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Αφού σας πούμε ότι μαζί μας είναι το Ritz Casino, σας υπενθυμίζω ξανά το πάρτι της Πέμπτης στο Θέατρο Βεργίνα και ο Τάκης Ζαχαράτος Παρασκευή και Σάββατο, εισιτήρια. Τρέξτε, γιατί βλέπουμε πριν πάλι διαθεσιμότητα. Ναι, παιδιά, είναι ελάχιστα. Όχι μόνο για Παρασκευή και Σάββατο, και για τις επόμενες παραστάσεις είναι σχεδόν γεμάτο. Κάντε το Θέατρο Βεργίνο. Μια προσπάθεια, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποια κίνηση, ναι, να είστε τυχεροί. Αν θέλετε δηλαδή για Παρασκευή ή Σάββατο, κάντε μία ερώτηση. Πάρτε ένα τηλέφωνο, δείτε τι γίνεται με τα εισιτήρια. Θα γίνεται χαμός. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2310-491-291, Θέατρο Βεργίνα, ή δείτε για εισιτήρια στο καζίνο όλο το 24ωρο. Καταστήματα public, ticketservice.gr και διαδικτυακά στο 2-17-2-3-4-5-6 και 7. Λοιπόν, Alter Ego, περάστε και από εκεί μια βόλτα, τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alteregofashion.gr για να δείτε ό,τι υπάρχει από κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές στα Alter Ego και Naxus. Εκεί να δείτε τιμές. Από ό,τι έβλεπα, οι εκτόσεις φτάνουν και το 40% και το 50% και το 60%. Ξανά... Και το 70% στα καταστήματα stock. Ναι, ξανά έχει ξεκινήσει μια περίοδος εκτόσεων. Οπότε οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Στο nac.gr όλη η ανδρική συλλογή με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα stock στην πόλη, ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο. Παντού υπάρχει ένα κατάστημα NAC και υπάρχει κατάστημα και στο Λευθέριος Βενιζέλος. Είτε έχετε κινητό iOS είτε κινητό Android. Μπαίνετε, κατεβάζετε το σερί application, κάντε προβλέψεις σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα και αν φτάσετε στο απόλυτο σερί μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 100.000. Εκτός από αυτό όμως μπορείτε να κερδίσετε άλλα ποσά αν δεν κάνετε το απόλυτο σερί. Κερδίζετε πολλά δώρα και έπαθλα με βάση τις προβλέψεις σωστές που έχετε κάνει κάθε μήνα. Είναι το σερί της Στίχημαν, ένα παιχνίδι νομίζω που έχει το δικό του ενδιαφέρον και μοιράζει πάρα πολλά χρήματα. Μαζί μας είναι και το Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Είτε θέλετε να γίνετε επαγγελματίες, μπαρίστα, είτε bartender, είτε σεμινάρια στα τουριστικά, είτε ακόμα και στην πληροφορική, η επιλογή είναι μία, Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Για επαγγελματίες μπαρίστα υπάρχουν σεμινάρια με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, σεμινάρια για επαγγελματίες bartender, σεμινάρια στο service και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. Εθνικής Αμήνης 14α. Θα βρείτε τα Data Labs, τηλέφωνο 2310-22-29-62 και το datalabs.edu.gr είναι στη διάθεσή σας. Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να μπούμε στην τελική ευθεία. Εδώ είμαστε, τελευταίο τέταρτο. Μας έχει στείλει νωρίτερα και μήνυμα ο φίλος ο Σάββας. Καλησπέρα, λέει Σάββας. Καλησπέρα, Σάββα. Λοιπόν... Αδερφός, χρόνια. Αδερφός. Αδερφός, οδηγός. Αστικού, εκπληκτικός άνθρωπος, τον φιλάμε κι εμείς. Καλησπέρα. Λοιπόν, για τον μπάσκετ νομίζω ότι τα καλύψαμε. Περισσότερα θα πούμε αύριο. 5 ώρα το παιχνίδι στη Χαλκίδα με αντίπαλο την Κίμη. Θα έχουμε εκεί αποστολή. Νίκος Μοσχοβίτης θα είναι. Έχω πληροφορία ότι θα είναι και η Ηλίας Καπράλος, να ξέρετε. Και δεν ξέρω ποιος άλλος. Αμάξι θα είναι. Χωράν πολύ. Σταύρο, πώς και δεν πας μία μαζί τους. Πού λέει, στην Κίμη. Ναι. Αμάξι θα είναι. Δεν προλαβαίνω. Όχι. Θα πήγαινε Κίμη, θα καθόσουν μετά Αθήνα μέχρι την Δευτέρα και θα γυρνούσε Τρίτη. Τετάρτη, μάλλον. Κάτσε ρε. Δηλαδή, το κάναμε. Άστο στερή. Όχι, μακρινό. Άστο. Έχουμε το ποδόσφαιρο, βάλουμε τον μπάσκετ, ζούμε μα τώρα. Το έχει βάλει. Στα εντό, ναι, γιατί στα εντό είσαι. Final Four όμω σε Champions League. Αν με το καλό λέμε τώρα πάει η ομάδα στην Πολώνια. Για πλάκα. Για δεν πλάκα. Θα πάμε. Για πλάκα. Μου πάνε Final Four. Έχει στην Πολώνια κιόλα. Έχει εγκατασταθεί εκεί. Δεν χρειάζεται μια 12ήμερη αποστολή. Final Four στο. Ο Μοσχοβίτης. Final Four στο Ισραήλ. Που έχει πολύ καλέ θύμησε από τα τείχη των δακρύων. Τι ωραία πρέπει να περάσει. Ο υποθιό μα πήγαινε με 50 βαθμού παραμονέ αγώνα.
Εγώ θα σφίγγω και με 80. Ναι. Λοιπόν, έχει μια. Είμαι στον Πανάγιο τάφο. Για πες. Μου λέει ένα συνάδελφο. Άντε, πάμε και στον τάφο τη Παναγία. Εδώ πού ήμασταν. Χαμπάρι. Ντροπή. Χαμπάρι. Ντροπή. Ωραία, βίλε. Έχει δηλώσει του Λουτσέσκου στη Ρουμανία. Έλυσε τη σιωπή του. Το δεύτερο οκτάλεπτο. Τι λέει το Παοξάκη. Το 3-1 επί του Ολυμπιακού ήταν μια νίκη που μα έδωσε προβάδισμα, αλλά έχουμε ακόμα πολλή δουλειά. Έχουμε αυτοπεποίθηση, υψηλό κίνητρο, αλλά υπάρχουν ακόμα 10 μάτς να παίξουμε. Πρέπει να προετοιμαστούμε και να συγκεντρωθούμε στο καθένα ξεχωριστά. Μπλα 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 μπλα. Είναι λιγότερο σημαντικό το με πόσες νίκες θα τελειώσουμε ή με το πόσα μάτσα είτε. Το θέμα είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Είμαι συγκεντρωμένο σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Γιατί αν δεν είσαι προσεκτικό, ρισκάρει να χάσει τα πάντα. Δεν μιλάμε για εκδίκηση για όσα έγιναν την περσινή σεζόν, παρά το γεγονό ότι η απογοήτευση ήταν μεγάλη και υπάρχουν πράγματα που θα τα κρατάμε για μια ζωή. Πέρσι ήμασταν η ομάδα που κέρδισε το πρωτάθλημα στο γήπεδο, αλλά δεν μπορούσαμε να το χαρούμε και ίσω αυτό ο θυμό να εξελίχθηκε σε μια ακόμα μεγαλύτερη επιθυμία φέτο. Σωστά τα λέω. Καλό θα ήταν να είχαμε και ένα ακόμα πρωτάθλημα. Αυτό μας κλέψανε. Έχει μείνει στην ιστορία. Δεν αλλάζει κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζει αυτό με τίποτα. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να βγει πιο δυνατός από αυτή την ιστορία. Άλλες ομάδες, άλλοι οργανισμοί μπορεί να είχαν λυγίσει μετά το περσινό και να είχαν φέτος σημάδια καταστροφής. Νομίζω ότι εκείνη και η μεγάλη μαγιά του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ νομίζω έμαθε, βγήκε πιο δυνατός, πιο έξυπνος από όλο αυτό, πιο όριμος ίσως. Γενικά νομίζω ότι το χειρίστηκε άψογα. Κατάλαβε με τι έχει να κάνει. Ναι. Ότι απέναντί του δεν έχει ανθρώπους και οργανισμούς οι οποίοι σέβονται τον υγιή ανταγωνισμό, αλλά ανθρώπους που τους ενδιαφέρει μόνο να κάνουν το κομμάτι τους και να βγουν κερδισμένοι από αυτό. Δεν υπάρχουν κανόνες για αυτούς. Το κατάλαβε πάω πάρα πολύ καλά και συμπεριφέρθηκε ανάλογα. Και είχε το ευτύχημα να έχει το Λουτσέσκου όχι και σαν προπονητή αλλά και σαν άνθρωπο και πέρασε αυτή την ιδιοσυγκρασία του και τη φιλοσοφία του στους παίκτες. Και βγήκε μπροστά. Γιατί εγώ το ξαναλέω ότι το σερί αυτό οφείλεται σε ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στο Λουτσέσκου. Ναι. Και ξέρεις, σε πολλές φάσεις ήταν αυτός που απορρόφησε την πίεση για να μην περάσει την ομάδα και σε μεγάλο βαθμό το πέτυχε. Ειδικά πέρσι ήταν στρατηγική η κάθε του δήλωση. Και ακόμα και φέτος, το ξεκίνημα δηλαδή που η ομάδα έπρεπε, είχε και το μείον 2 και έπρεπε λίγο να το αποβάλει σιγά σιγά. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο Λουτσέσκου βγήκε μπροστά και ουσιαστικά ύψωσε ασπίδα στους παίκτες του και δεν πέρασε τίποτα. Και ναι, γενικά... και ένα αυτό και μέσα στα αποδυτήρια τους ντόπαρε κάθε φορά και τους έβρισκε κίνητρα και η ομάδα εμφανίστηκε έτσι. Όπως εμφανίστηκε σε κάθε μάτς. Και έτσι θα πάει μέχρι το τέλος. Και μην ξεχνάμε ότι επικοινωνιακά, πάλι ως ένα σημείο, ήταν ο μόνος που δεν σταμάτησε να θυμίζει πράγματα που έγιναν πέρσι, όταν όλοι από το ΠΑΟΚ σιγά σιγά κρατούσαν μια άλλη στάση, μια διαφορετική στάση. Ναι, και το σημαντικό είναι ότι αυτό δεν βγήκε στην πορεία. Ήταν μια συνειδητή απόφαση του Λουτσέσκου. Γιατί το έχουμε ξαναπεί και εγώ και ο Σταύρος, πρόκειται για έναν πανέξυπνο άνθρωπο. Ναι. Προπονητικά μπορεί να πει ο καθένας ότι εμένα δεν μου αρέσει, οκ, αν και νομίζω ότι. Σε μια πορεία όπως αυτή του τελευταίου 1,5 χρόνου του να λες ότι δεν μου αρέσει ο Λουτσέσκου, κάπου δεν πρέπει να, κάτι δεν πρέπει να βλέπεις σωστά. Ναι. Κάπως πρέπει να έχεις τελειώσει το ποδόσφαιρο στο μυαλό σου. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Αλλά σαν άνθρωπος είναι πανέξυπνος και ήταν στρατηγική απόφαση να κάνει αυτό που κάνει από πέρσι. Όχι ότι προσποιείται, αυτά που λέει τα πιστεύει στο 200%, αλλά με τον τρόπο που τα λέει. Με το κάθε πότε τα λέει, γιατί τα λέει, σε ποιον τα λέει και πού απευθύνεται. Είναι μια στρατηγική απόφαση που μόνο κέρδη έχει δώσει στον ΠΑΟΚ και κατάλαβε από νωρίς και ο Λουτσέσκου ότι όσο τα λέει τόσο εκνευρίζονται οι αντίπαλοι. Ναι. Και το έκανε με μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη συχνότητα. Καλά λέγαμε, κάνει. Λέγαμε και χθες ότι αν ήθελε να κάνει δημόσιες σχέσεις θα μπορούσε απλά να μην αναφέρεται σε όλα αυτά, να κρατήσει μια πολύ πιο μετριοπαθή στάση, να αφήσει ανοιχτές πόρτες. Δεν το έκανε. Νομίζω ότι ο Λουτσέσκου πλέον στην Ελλάδα κάτι άλλο σε άλλη ομάδα δεν μπορεί να κάνει πλέον. Αλλά το ξέρει και ίδιο και το λέει κιόλας. Ότι δεν τον ενδιαφέρει. Και επειδή και εγώ, σαν άνθρωπος, δεν συμμερίζομαι το περασμένα, ξεχασμένα σε οτιδήποτε μου κάνεις. Ναι. Δηλαδή, αν ξεπεράσεις τα όρια, δεν υπάρχει ξεχασμένα ποτέ για μια ζωή. Ναι. Καλά κάνει ο Λουτσέσκου και υπενθυμίζει και σε ψεύτες και σε κλέφτες το τι συνέβη την περσινή περίοδο. Λογικό, είναι πράγματα που δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Όταν σου κλέβουν αυτό που έχεις
πετύχει τη δουλειά σου. Και μιλάμε τώρα για κάτι τεράστιο. Και με τι τρόπο στο κλέβουν. Ναι, παίζει κάτι, σημασία και ο τρόπο. Για κάτι τεράστιο μετά από χρόνια που ο ΠΑΟΚ το κατέξω σε κάτω πρωτάθλημα και τον double πέρσι. Και το πήραν, ας πούμε. Δεν μπορείς να πεις ότι άντε τα αφήνω να περάσει. Γιατί δεν είναι καν ότι το πάλευα και τελικά δύο αγώνες πριν το φινάλε έγινε κάτι και έμεινα πίσω. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά το έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Με βαθμολογικά. Οπότε... Και συμπληρώνω ότι καλά κάνουν και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που σε κάθε ευκαιρία στο διαδίκτυο θυμίζουν στους οπαδούς της ΑΕΚ τι έγινε πέρσι. Ναι. Εντάξει. Εκνευρίζονται οι φίλοι της ΑΕΚ, δεν πειράζει, παιδιά. Εδώ ακόμα δεν έχετε παραδεχτεί ότι το γκολ του Βαρέλα ήταν κανονικό. Ναι, εντάξει, ούτε θα το παραδεχτεί κανένας ποτέ. Αν το παραδέχονταν η μεγαλύτερη μάζα των οπαδών της ΑΕΚ, μπορεί τώρα το κλίμα να ήταν αλλιώς. Όσο επιμένετε σε αηδίες και καραγκιοζηλίκια, καλά κάνουν λοιπόν και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που σε κάθε ευκαιρία σχολιάζουν τα όσα γίνανε πέρσι. Όταν είσαι κλέφτης και όταν είσαι ψεύτης, με αυτόν τον τρόπο ειδικά που έγινε πέρσι. Γιατί υπάρχουν και βαθμίδες. Ναι, στους κλέφτες, στους ψεύτες. Ναι. Υπάρχουν αυτά ψέματα, υπάρχουν και ψέματα που καθορίζουν ανθρώπινες ζωές. Εκεί έσπασε λίγο το μέτρο, ναι. Άλλο είναι να κλέψεις 5 ευρώ και άλλο είναι να κλέψεις μία τράπεζα. Ναι. Επειδή λοιπόν υπάρχουν και εκεί βαθμίδες, δεν μπορεί να ξεχαστεί αυτό που έγινε πέρσι. Θα σας ακολουθεί μια ζωή. Εν τω μεταξύ, διαβάζω τώρα για τον Πρίγκεβιτς άλλο αυτό. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει. Ακόμα να δείξει κάτι στην άλλη τυχάντα. Έχει παίξει ελάχιστα, 105 λεπτά. Έχει τραυματιστεί κιόλας. Σύνολο. Δεν είναι καλό το ξεκίνημά του. Και δεν δείχνουν εκεί διάθεση να τον περιμένουν. Κοίταξε, και πολύ. Επειδή έχω κάνει κουβέντα και με ανθρώπους που έχουν δουλέψει σε αυτά τα κράτη. Ναι. Δεν έχουν οι οπαδοί πρώτον υπομονή. Γενικότερα, φαντάζομαι ότι οι Σαουδάραβες δεν έχουν υπομονή, ναι, σαν άνθρωποι. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι σου λένε: έδωσα τα λεφτά, πρέπει να μου αποδώσεις τώρα. Όχι μετά από ένα μήνα, ας πούμε. Δεύτερον, δεν είναι όλα παραδεισένια. Δηλαδή, ναι, έχει συμβεί και σε ποδοσφαιριστές μεγαλύτερης κλάσης του Πρίγκεβιτς να τους αφήνουν να πλήρουν τους μετά από κάποιο διάστημα γιατί δεν πάει καλά η ομάδα. Ναι. Δηλαδή, πάει καλά η ομάδα, πάρε τα λεφτά σου. Δεν πάει καλά η ομάδα, θα σε πληρώσω όταν θέλω εγώ. Και πολλές ομάδες που δεν πληρώσαν. Γιατί είμαι ο πρίγκιπας Αλ Σαράμπι του Νετέτσου. Που ήταν να δώσω με δόσεις σε μια ομάδα και δεν τις έδωσαν ποτέ. Ή τις καθυστέρησαν πάρα πολύ. Πως με στην αρχή λες ότι και οι Άραβες είναι, εγώ έχω πει ότι δώσε όχι, τη μία του μήνα, δεν θα έρθει μία του μήνα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Πρίγκεβιτς αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα μόνο στο τελευταίο παιχνίδι το περασμένο Σάββατο με την Αλτσαβόν που έληξε 0-0 στην έδρα της Άλ Ιτιχάντ. Παραμένει η Άλ Ιτιχάντ στην επικίνδυνη ζώνη και έχει ένα παιχνίδι τώρα, κάτσε να το βρω, περίμενε. Που νομίζω, επειδή ακόμα θυμάμαι τις δηλώσεις ότι θα σωθεί η Άλ Ιτιχάντ για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να δεις πότε είναι. Μισό λεπτό. Η Άλ Ιτιχάντ είναι πρώτη-τελευταία με 14 βαθμούς. Η ομάδα αυτή τη στιγμή που θα παίξει μπαράζ με τον τέταρτο της Β' κατηγορίας έχει 18. Δηλαδή, είναι η Άλ Ιτιχάντ στο μείον 4. Αυτή τη στιγμή και πότε, την Παρασκευή παίζει μέσα στην Al Raed εκτός έδρας παιχνίδι. Μάλιστα. Και μετά έχει παιχνίδι με την Al Hilal εντός έδρας. Γενικότερα τα πράγματα είναι δύσκολα. Καλά να είναι. Απλά και το Πρίγκεβιτς είναι δύσκολα τα πράγματα. Λίγο έχει και στο Instagram κάτι σχόλια από Άραβες, άντε παίξε και κάνει, παραπάνω, κάνει παραπάνω προπόνηση και δούλεψε στα τελειώματα και στα σουτ. Του κάνω και υποδείξεις, σου λέει, δεν σε πληρώσαμε. Σαουδάραβες οπαδί είναι. Ναι, και εμείς περιμέναμε άλλα και δείχνεις άλλα και βάλε κανένα γκολ και όλα αυτά, ναι. Αλλά αυτό το δούλεψε παραπάνω στην προπόνηση, στα σουτ. Δηλαδή, ωραίο ρε παιδί μου, μπράβο. Να δουλέψει περισσότερο το σούτ εκτός περιοχής. Αυτό. Δεν το έχει νομίζω ο Πρίγκεβιτς. Δεν μας έχει δείξει. Δεν μας έχει δείξει. Άραβες είναι. Σου λέω, εμένα μου βγάζουν ξεκάθαρα όλοι αυτοί. Κοίτα του top striker άλλων πρωταθλημάτων. Ναι, πιστεύω. Βγάλε, το μυαλό σου, βγάλε την πίεση από το μυαλό σου. Κάνε focus στη δουλειά σου. Οι Άραβες. Πιστεύω ότι η λογική του είναι αυτή. Σου λέει ότι εγώ δίνω τα λεφτά. Που μπορεί και να τα δώσω, okay. Και πρέπει να περιμένω από σένα το 100% τώρα. Δεν το λέμε για να μειώσουμε τον Πρίγκεβιτς. Είναι ίσως ο κορυφαίος striker που αγωνίστηκε ποτέ στον ΠΑΟΚ βάσει αποτελεσματικότητας και τον γκολ που έχει βάλει. Δεν ξέρω πότε θα ξαναδούμε τέτοια νούμερα από επιθετικό του ΠΑΟΚ για μία διετία.
Τα λέμε όλα αυτά για να καταδείξουμε ότι μόνο ο παράδεισος δεν είναι η Σαουδική Αραβία. Ναι. Και υπάρχουν λεφτά, αλλά υπομονή δεν υπάρχει. Αυτά και για τον, για τον Μπρίγιοβιτς. Διάβαζα νωρίτερα κάπου ότι κατηγορείται για βιασμό ο Μαγκέτη, ένας παίκτης που ποτέ δεν ήρθε κοντά στον ΠΑΟΚ. Απλά αν θυμάσαι είχε έρθει αυτό ένα έρθει διήμερο εδώ να κάνει ένα σόου. Ναι. Είχε κάνει και μια προπόνηση. Ο Μαγκέτη κατηγορείται για ένα βιασμό όταν ήταν στο κολέγιο. Ο ίδιος αρνείται τα πάντα. Ναι. Αυτό να βγαίνουν μετά από 10 χρόνια και 20, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω στην Αμερική. Ναι, ούτε εγώ. Πραγματικά δεν έχει καμία λογική. Απλά το σημειώνουμε και αυτό. Η ομάδα, είπαμε, θα μπει σιγά σιγά σε ρυθμούς πρωταθλήματος και πάλι. Να δούμε τι θα γίνει με τον Κάνιας. Δεν υπάρχει άλλο ερωτηματικό και να δούμε αν έχει κάτι ο Βιερίνια. Πολύ καιρός ρε βλέπω ο Κάνιας. Ναι. Δηλαδή πλέον σιγά σιγά το παλεύει να μπει, αλλά δεν τα καταφέρει. Και νομίζω έχει χάσει πόντους έναντι του Σάχοβ στο θέμα της ανανέωσης. Ναι, γιατί ο Σάχοβ έχει την εικόνα που δείχνει ο Σάχοβ. Λέγαμε και πριν, πολύ καλά παιχνίδια. Που σου θυμίζω ότι και πέρσι τέτοια περίοδο ο Κάνιας είχε ανέβει. Δεν ξέρω αν είναι η περίοδος του. Ναι. Δεκέμβριος, Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης. Αλλά και πέρσι είχε δείξει καλύτερη εικόνα από ό,τι είχε δείξει στο ξεκίνημα. Και είχε πετύχει και τα γκολ σε πρωτάθλημα και κύπελο. Θα δούμε. Δεν νομίζω να έχει κανείς παράπονο από τον Ουκρανό που έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά από το διάστημα που τραυματίστηκε ο Βέρμπλουμ. Θα δούμε τι θα προκύψει σήμερα. Και νομίζω και σήμερα η ομάδα έχει ρεπό. Και σιγά σιγά θα ξεκινήσει και η προετοιμασία για την Δευτέρα. Είναι ευκαιρία λίγο για ανάσες, γιατί και τα παιχνίδια ήταν δύσκολα και απαιτητικά και συνεχόμενα την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε τώρα είναι λογικό λίγο να υπάρχει μια αποφόρτιση. Νομίζω κυρίως ψυχολογική και μετά σωματική. Και να δούμε αν συμβαίνει κάτι με το Βιερίνια. Αν και νομίζω ότι αν ήταν κάτι σοβαρό θα το ξέραμε ήδη. Ναι. Οπότε νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάτι για τον Βιερίνια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Λοιπόν. Θα δώσουμε σκητάλησα λίγο στο Repress. Είναι εδώ όλη η ομάδα, όλο το team και σίγουρα θα έχουν να κάνουν πολύ καλές αναλύσεις και πάλι, πολύ χρήσιμες. Μαζί μας ήταν και σήμερα τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Στο nax.gr υπάρχει όλη η ανδρική συλλογή με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ που υπάρχουν στην πόλη, ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο, παντού, με πάρα πολύ καλές τιμές και στο Mediterranean Cosmos κατάστημα και στο Ρεφαίνος Βενιζέλος. Επειδή η αγάπη είναι ένα πάρτι, όπως λέει και το Ρίτσι Καζίνο, στο θέατρο του Βερικίνα, δεν το λέω εγώ. Οι άνθρωποι του Ρίτσι το λένε. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, μεγάλο πάρτι την Πέμπτη, Μύρωνα Στρατής, Ελισάβετ Σπανού και ο Γιώργος Αξάς στο θέατρο του Βερικίνα. Οι πόρτες θα ανοίγουν στις 10. Θα υπάρχει δωρεάν μετακίνηση και επιστροφή από και προς το Βασιλικό Θέατρο. Μεταφορά στο καζίνο 9.30 το βράδυ, 10 και 4 και 11 και οι επιστροφές τις πρώτες πρωινές ώρες. Εισιτήρια στο καζίνο όλο 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7. Σας λέω για μία ακόμα φορά, μπείτε και κατεβάστε το Seri Application, είτε για κινητά iOS είτε για κινητά Android. Οι πιο τυχεροί και οι πιο ικανοί κερδίζουν μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα στο μεγάλο παιχνίδι της Stoiximan. Δωρεάν είναι, παιδιά, δεν χρειάζεται ούτε κάποια συνδρομή ούτε οτιδήποτε άλλο. Μπείτε, κατεβάστε το Seri Application. Εύκολες οδηγίες και εύκολα μπορείτε να διεκδικήσετε πολύ μεγάλα κέρδη. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα ήταν και οι υπερτροφές Αβραμόγλου, τις οποίες θα βρείτε Αγίου Μινά με Κατούνι στην πλατεία Εμπορίου. Ο Αβραμόγλου συνεργάζεται με διατροφολόγο, ιερολόγο και υγιεινολόγο. Ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός για να είναι σωστά θωρακισμένος και να λειτουργεί σωστά. Πάρα πολλές υπερτροφές ενδεικτικά. Απευθείας από τον Αμαζόνιο Νόνιο, βασιλιάς των αντιοξειδωτικών, ροντιόλα, ροζέα για ευτυχισμένες νύχτες, ζεόλετος για αποτοξίνωση από βαρέα μέταλλα και ραδιενέργεια. Και φυσικά πάρα πολλά βότανα όπως το Φυτοσλιμ, λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για φυσικό και ασφαλές αδυνάτισμα. Όλα αυτά στον Αβραμόγλου. Ξαναλέω, Αγίου Μινά με Κατούνι στην πλατεία Εμπορίου. Και φυσικά, επειδή κάθε μέρα τέτοια ώρα είναι η ώρα του φαγητού, είτε τώρα είτε σε λίγο, αλλά πάνω κάτω νομίζω όλοι αυτή την ώρα έχουμε αρχίσει και πεινάμε. Η επιλογή, αν είστε στο κέντρο, είναι μία. Είναι το Θεϊκό Μισθοπολείο.
Τα παιδιά εκεί έχουν κάνει ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο επί Τσαγκελάκη κοντά στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου για να, να καθίσετε να φάτε εκεί τεράστιες μερίδες και τεράστια σε μέγεθος σάντουιτς με μόλις 2,5 ευρώ για παράδειγμα, διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι. Δωρεάν αληφή σε όλα τα σάντουιτς και προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα, άλλη μία δώρο. Το delivery λειτουργεί από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Για όσους φυσικά μένουν στο κέντρο, αλλά και για όσους μένουν ανατολικά μέχρι την Τούμπα και δυτικά μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ, νομίζω καλύπτει μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη περιοχή του κέντρου, το Θεϊκό Ψητοπόλιον. Αυτά από εμάς, φτάσαμε στο τέλος, μένετε. Έχουμε και τα alter ego, περίμενε. Δικό μου το λάθος. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Τρία καταστήματα. Ένα στην Ευκαρπία 23 Μαρτίου 12. Ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85. Στο κέντρο Παύλου Μελά 36. Και alterecofashion.gr για να μπείτε και να δείτε ό,τι υπάρχει. Είναι πάρα πολλές επιλογές και πολύ καλές τιμές λόγω των εκπτώσεων που έχουν ξεκινήσει ξανά. Τώρα φτάσαμε στο τέλος. Έτσι. Θα μείνετε στο Λίμπερο 107 και 4, ακολουθεί του ανάλυση των Bayer Press, Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Τσακαλέας και όλα τα παιδιά του Team σε μια πολύ ευχάριστη ώρα από τις 2 μέχρι τις 3 για να εμβαθύνουμε όλοι μας περισσότερο στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι.